Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χιλιάδες γονείς μοιράστηκαν την αγωνία με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων. Αγωνία αρχικά για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια, διάβασμα, φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα. Κάτι που λίγο πολύ όλοι μας το έχουμε ζήσει. Βέβαια, στη συνέχεια αρχίζει και ο άλλος Γολγοθάς. Γολγοθάς που έχει να κάνει με το να τελειώσουν το πανεπιστήμιο τα παιδιά και στη συνέχεια να ψάξουν να βρουν μια δουλειά, φυσικά στην αγορά εργασίας. Αυτή είναι όμως η μία πλευρά των γονιών. Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχουν γονείς που αυτή τη στιγμή έχουν αγωνία απλά για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Τα προστοζήν για να μπορέσουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους. Αυτοί είναι οι γονείς που έχουν τρία παιδιά, οι τρίτεκνοι δηλαδή, και οι γονείς που έχουν περισσότερα από τρία παιδιά, δηλαδή οι πολύτεκνοι. Τώρα, το πώς το ελληνικό κράτος έχει χωρίσει τους τρίτεκνους με τους πολύτεκνους είναι μια άλλη ιστορία που θα τη δούμε στη συνέχεια. Με αυτό το θέμα θα ασχοληθούμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, διότι η πολιτεία φαίνεται να έχει βάλει στην άκρη την ελληνική οικογένεια, την ελληνική οικογένεια που πραγματικά έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή η χώρα στην κατάσταση που βρίσκεται. Θα έχουμε όμως και ευχάριστες ειδήσεις σήμερα που προέρχονται από τον τουρισμό. Ο τουρισμός ο οποίος φαίνεται να πάει καλά φέτος το καλοκαίρι, τα πρώτα μηνύματα είναι αισιόδοξα και θα τα δούμε σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε μαζί μας εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας. Αμέσως τώρα αρχίζει η εκπομπή «Έχω θέμα». Σε ιδιαίτερα δεινή θέση βρίσκονται χιλιάδες πολυτέκνοι σε όλη την Ελλάδα λόγω της διακοπής των επιδομάτων και των συντάξεών τους. Οι πολυτέκνοι ζητούν μεταξύ άλλων να καταργηθούν τα αντισυνταγματικά επιδοματικά κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος, να επανέλθει η ισόβια σύνταξη και μείωση των φορολογικών συντελεστών. Όπως αναφέρουν, το 2013 βρίσκει την οικογένεια και ιδιαίτερα την πολύτεκνη σε ακόμα χειρότερη θέση, τόσο από τη γυναικευμένη φτώχεια της χώρας, όσο και από σωριά παράλογων νομοθετημάτων, όπως η πλήρης κατάργηση του αφορολόγητου για κάθε παιδί της οικογένειας, οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, ίδιες για τους άγαμους και τους πολύτεκνους και η κατάργηση των πολυτεκνικών επιδομάτων. Η στήριξη της οικογένειας δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας, υπογραμμίζει η Συνομοσπονδία, προθέτοντας ότι η ειδική μέρημνα για την πολύτεκνη οικογένεια, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, πρέπει να γίνει πράξη, καθώς διαφορετικά δεν θα υπάρξει αύριο στην πατρίδα μας. Για τις παλιότερες γενιές, ο αριθμός των παιδιών σε μια οικογένεια ήταν δείκτης ευτυχίας. Οι σύγχρονοι όμως Έλληνες που ασπάζονται τη ρίση στην πράξη αποτελούν μειονότητα. Σύμφωνα με την ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, μόλις ένας στους 10 Έλληνες προέρχεται από πολύτεκνη οικογένεια, ενώ οι πολύτεκνοι με 4 τουλάχιστον ανήλικα παιδιά είναι το 2-3% του πληθυσμού, όταν ήταν διπλάσιοι με ποσοστό 6% στα τέλη της δεκαετίας του 70. Η τάση των Ελλήνων να κάνουν συνεχώς λιγότερα παιδιά ήταν ήδη εμφανής από τότε, με τον αριθμό παιδιών ανά Ελληνίδα δύσκολα να ξεπερνά τα 2 παιδιά. Κοινωνική εξέλιξη που ακολούθησε και η νομοθεσία της εποχής. Πρόσφατη έρευνα της Kappa Research έδειξε ότι η οικογένεια είναι ο μοναδικός θεσμός στον οποίο στρέφονται οι Έλληνες όταν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα και χρειάζονται βοήθεια σε ποσοστό 72,2%. Κατά την έρευνα, η οικογένεια σημαίνει υποστήριξη και αλληλεγγύη για το 75,3% των ερωτωμένων, αγάπη 66,1%, ευτυχία 42,6% και ασφάλεια 42,3%. Η
Λοιπόν, επιστρέψαμε. Όπως πολλοί από εσάς έχετε καταλάβει, το θέμα μας σήμερα έχει να κάνει με τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους, αλλά φυσικά και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον τουρισμό. Αισιόδοξα μηνύματα, αισιόδοξες ειδήσεις. Σας παρουσιάσω αμέσως τους καλεσμένους που βρίσκεται εδώ στο στούντιο σήμερα και θέλω να τους ευχαριστήσω πολύ που αφήσαν τις δουλειές τους και ήρθαν από τα δεξιά μου προς τα αριστερά. Καρατζάς Βουτσάς, αντιπρόεδρος Ομοσπονδίας Τριτέκνων Ελλάδος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, δεν είμαι ο αντιπρόεδρος. Είστε. Είχα την τιμή μέχρι πρότινος να είμαι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας και τώρα είμαι μέλος του ΔΟΣΟΥ, είμαι υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων. Αυτό έχει σημασία αυτή τη στιγμή. Από την άλλη πλευρά η Σοφία Παπαδέη, η οποία είναι αντιπρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων, σωστά. Σε Πολυτέκνων Αθηνών. Το είπα σωστά, είστε αντιπρόεδρος εσείς. Ναι, ναι. Και από την άλλη πλευρά ένας κύριος που την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά. Και σε ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση να έρθετε σήμερα από το στούντιο. Είναι ο κύριος Γιώργος Παπαδούκας. Είναι ο μεγαλύτερος μάλλον υποψήφιος για τις Πανελλήνιες φέτος. Είναι 60 ετών. Το είχαμε μιλήσει μαζί του, κυρίες και κύριοι, και την προηγούμενη φορά. Το παλεύει 60 χρονών. Είναι πολιτικός μηχανικός. Έχει κάνει τη ζωή του. Πάει καλά η δουλειά του. Εύχομαι δηλαδή να πηγαίνει καλά. Πάει και τόσο καλά. Έχει πτώσει. Παρ' όλα αυτά το παλεύετε. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο των συγκαθημένων μου, γιατί δεν έχω κανένα παιδί και είμαι ελεύθερος και έτσι μπόρεσα να κάνω το χόμπι που τέλος πάντων μου ήρθε να κάνω. Μέχρι στιγμής πώς έχετε πάει με τις Πανελλήνιες? Τα θέματα πώς σας φάνηκαν? Τα θέματα βασίζονται σε μνήμη φωτογραφική κυρίως και επειδή η ηλικία μου δεν με βοηθάει και τόσο, επίσης δεν ξέρω τον τρόπο βαθμολογίας, αυτός δηλαδή που βαθμολογεί τι βλέπει και τι βαθμολογεί, βαδίζω στο άγνωστο. Νομίζω όμως ότι έχω πάει αρκετά καλά για μια σχολή που θέλω να δώσω, που δεν θέλει και πάρα πολλά μόρια βέβαια. Mm-hmm. Και θα δούμε. Κύριε Παπαδούκα, εσείς από ό,τι μου έχετε πει δεν έχετε παιδιά. Δεν κάνατε παιδιά στη ζωή σας. Ακολουθείτε μία σόλο καριέρα, είστε πολιτικός, μηχανικός. Θέλω να σας ρωτήσω για την αγωνία των παιδιών. Δηλαδή, όταν εσείς ήσασταν στην ηλικία που πηγαίνουν τώρα οι νέοι και δίνουν μαθητές, πανελλήνιες εξετάσεις, η αγωνία που είχατε εσείς όταν δώσατε πριν πολλά χρόνια, σε σχέση με την αγωνία που έχουν τα παιδιά τώρα, υπάρχει διαφορά? Τι λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορώ τώρα να καταλάβω καλά και να εννοήσω την αγωνία που έχουν σήμερα τα παιδιά. Από ό,τι θυμάμαι, είχα και εγώ και... Παρακαλώ, αν είναι εφικτό το σούπερ να αλλάξει, μιλάει και ο Παπαδούκας. Στην εποχή μου είχαμε μεγάλη αγωνία για να πούμε σε μια ανώτερη άνατα δυσκολή. Αυτό που βλέπω σήμερα στα παιδιά είναι ότι έχουν και αυτά την αγωνία τους, αλλά το έχουν πάρει λίγο πιο ελαφρά. Βέβαια μπορεί η επικοινωνία τους, τα γέλια, οι φιλίες τους να είναι μια αντίδραση στην αγωνία τους και να καλύπτουν με αυτό την αγωνία που έχουν και αυτά. Αν προσθέσουμε και το οικονομικό ζήτημα των οικογενειών, που δυστυχώς σήμερα λίγες οικογένειες μπορούν να στείλουν σε άλλη πόλη τα παιδιά τους, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Βέβαια και στην εποχή μου υπήρχε πρόβλημα. Αλλά η εποχή ήταν αλλιώς και τουλάχιστον άμα τέλειωνες μια σχολή ήταν πιο εύκολο να βρεις δουλειά. Σήμερα τα παιδιά βαθίζουν δυστυχώς το άγνωστο. Αυτό ήθελα να σας πω και εγώ, διότι και αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, διότι όταν πριν από κάποια χρόνια που δίνατε εσείς εξετάσεις, τα επαγγέλματα φαβορί που λέγανε οι γονείς στα παιδιά, λέγανε. Είναι γιέ μου και κόρη μου, γιατρός, δικηγόρος και τι άλλο, και πολιτικός μηχανικός. Κάτι το οποίο έχετε σπουδάσει εσείς. Ήταν φαβορή επαγγέλματα. Διότι αυτά τα επαγγέλματα είχαν δουλειά στη συνέχεια. Ειδικά ο γιατρός και ο δικηγόρος. Τώρα όμως δεν είναι έτσι. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε. Συμφωνώ απολύτως. Γι' αυτό εγώ λέω στα παιδιά, όταν μου δίνεται η ευκαιρία, να προσπαθήσουν να σπουδάσουν αυτό που τους αρέσει και να αφοσιωθούν σε αυτό. Γιατί
και χρόνια χάνουν και μετά στη ζωή τους δεν θα είναι ευτυχισμένα. Βέβαια, απ' την άλλη υπάρχει και το βιοποριστικό πρόβλημα σήμερα. Είναι πολλοί νέοι που φεύγουν στο εξωτερικό, επιλέγουν να φύγουν στο εξωτερικό, ναι. Να προσθέσω λίγο σαν εκπαιδευτικός. Καταρχήν να συγχαρώ τον φίλο μας τον Γιώργο για την προσπάθεια την οποία κάνει. Είναι πραγματικά αξίευελη. Και οι νέοι άνθρωποι καλό είναι να την έχουν ως οδηγό. Τα παιδιά σήμερα, πάρα πολλά παιδιά, συνειδητοποιημένα, ξέρουν ότι οι πανελλήνιες εξετάσεις αλλά και το ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα το ελληνικό λειτουργεί ή θα λειτουργήσει ως προθάλαμος για να φύγουν στο εξωτερικό. Είναι ήδη αποφασισμένα τα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ λυπηρό το δυναμικό της χώρας, γιατί εγώ βλέπω ότι τα παιδιά σήμερα είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά και όσον αφορά το χαρακτήρα, καλύτερα τουλάχιστον από εμάς. Και όσον αφορά το χαρακτήρα και όσον αφορά την εκπαίδευση. Είναι κρίμα λοιπόν αυτό το δυναμικό, το πραγματικό δυναμικό, να φύγει στο εξωτερικό. Κυρία Παπαδέα, εσείς τι λέτε για το. Καταρχάς θέλω το σχόλιο σας. Έχετε δίπλα σας έναν υποψήφιο. Ναι, κύριε Παπαδούκα. Για να κολλήσω στο αυτό που είπε ο κύριος, συμφωνώ απολύτως ότι τώρα που με τις εξετάσεις αναστρέφουμε τα παιδιά, είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα των παιδιών σήμερα. Και είναι κρίμα που δεν έχουν μια αντίστοιχη παιδεία και δυνατότητα. Κυρία Παπαδέα, ο λόγος σε εσάς. Θέλω ένα σχόλιο για τον κύριο Παπαδούκα, ο οποίος είναι 60 χρονών και δίνει πανελλήνιες. Εγώ θέλω να του δώσω συγχαρητήρια. Ούτως ή άλλως η προσπάθειά του είναι πολύ θετική. Τον βλέπω έτσι με πολύ αγάπη και τρυφερότητα, θα έλεγα, γιατί και εμένα η κόρη μου η μεγάλη δίνει πανελλήνιες και μάλιστα στην ίδια κατεύθυνση από ό,τι λέγαμε πριν, από ό,τι συζητάγαμε πριν. Και έτσι λίγο συμπάσχω μαζί του. Ζω δηλαδή έντονα από πρώτο χέρι την αγωνία των παιδιών, όπου όπως πολύ σωστά είπατε, στην εποχή του κ. Παπαδούκα υπήρχαν τα top επαγγέλματα ή οι σχολές εκείνες που σου εξασφάλιζαν επαγγελματική αποκατάσταση. Στη συνέχεια ήρθαν οι σχολές εκείνες στρατιωτικές, ακαδημίες αστυνομικών κτλ. Που επίσης εξασφάλιζαν επαγγελματική αποκατάσταση όταν πια είχαν κοριστεί τα επαγγέλματα που αναφέραμε πριν. Τώρα, όπως ξέρετε, και αυτά έχουν καταργηθεί, δηλαδή οι σχολές της αστυνομίας δεν θα πάρουν καθόλου υποψήφιους. Ναι. Στρατιωτικές θα πάρουν ελάχιστους. Που σημαίνει ότι τα παιδιά κάθε φορά καλούνται να αντιμετωπίσουν και ένα καινούριο και μια καινούρια δυσκολία. Πραγματικά, η ποιότητα και το σκεπτικό των παιδιών είναι πολύ αναβαθμισμένο. Αυτό επιτρέψτε μου να το πω ως πολύτεκνη μητέρα, το βλέπω κάθε μέρα στη ζωή μας. Βλέπω την ωριμότητα που έχουν τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία. Βλέπω την αυτονομία που αναπτύσσουν. Και μπορώ να πω αυτό που θέλω να πω μάλλον σε όλους, τόσο σε εμάς που λίγο μετράει η γνώμη μας, αλλά και σε αυτούς που καλούνται να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον αυτής της χώρας, ότι καλό είναι αυτά τα παιδιά να τα εμπιστευτούμε. Αν τα εμπιστευτούμε, θα πάμε καλά. Θα μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, θα μπορούμε να μιλάμε για ανάκαμψη της οικονομίας. Σε μια κοινωνία που το 25% και πάνω του πληθυσμού είναι πάνω από 65 χρονών και το δυναμικό κομμάτι των νέων ανθρώπων σκέφτεται πώς θα εγκαταλείψει τη χώρα, γιατί εγώ μόνο έτσι μπορώ να το εκφράσω, τότε δεν υπάρχει μέλλον. Πρέπει κάτι να αλλάξουμε. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η Χρυσούλα η Παπαγεωργίου, η οποία είναι πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Αδιόριστων Εκπαιδευτικών. Μια άλλη ιστορία, η αδιόριστη εκπαιδευτική. Θα πρέπει όμως να ζητήσουμε την άποψή τους και για το σοβαρό θέμα το οποίο έχει προκύψει. Αδιόριστη εκπαιδευτική σημαίνει ότι φυσικά περιμένουν κάποια στιγμή να βρουν δουλειά. Ναι, σας ακούω. Θα ήθελα να ρωτήσετε και την κυρία πώς γράφεται κανένας. Εγώ είμαι αναπληρωτής καθηγητής και μετά τα καινούργια από του χρόνου κατά πάσα πιθανότητα είμαι άνεργος. Και θέλω να είμαι και εγώ στο. Ωραία, θα μας το απαντήσει η κυρία Παπαγεωργίου. Καλησπέρα σας. Άνεργος εκπαιδευτικός. Αδιόριστη. Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Έχω εδώ και στο στούντιο, φαντάζομαι παρακολουθείτε την εκπομπή, ο κύριος Καρατζάς Βουτσάς, ο οποίος είναι από τους... σας έχουμε και μέσω Skype τώρα. Ωραία, για εξηγήστε μας, τι σημαίνει αδιόριστος εκπαιδευτικός. Να, ακριβώς αυτό να διευκρινίσω, ότι λέγοντας αδιόριστο εκπαιδευτικό, εννοούμε τον εκπαιδευτικό που δεν είναι διορισμένος, δηλαδή είτε βρίσκεται στις λίστες αναμονής πρόσληψης, είτε εργάζεται στο δημόσιο σχολείο με ελαστικές σχέσεις εργασίας, δηλαδή ως αναπληρωτής ή ως ορομίσθιος.
Στην πραγματικότητα δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι τον όρο τον ορίζει το ίδιο το Υπουργείο στους συναδέλφους εκείνους που τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν τα χαρτιά τους κάθε χρόνο περίπου τον Ιούλιο, ζητώντας να πάρουν μια θέση εργασίας μέσα στο δημόσιο σχολείο. Μάλιστα. Κάτι που ρώτησε πριν εδώ ο κύριος Βουτσάς. Πώς μπορεί κανείς να γραφτεί στην Ένωση. Ακριβώς. Το είχε απορία. Είτε ήταν απροετήσεται ο Ρωμήθιος, είτε δεν δουλεύει καθόλου στο σχολείο, μπορεί να μπει στο blog της Ένωσης Αδιορίσεων Εκπαιδευτικών και να δει, να κατεβάσει την αίτηση εγγραφής, να την αποστείλει στην ταχυδρομική θηρίδα, έτσι ώστε να έχουμε στοιχεία επικοινωνίας μαζί του και να είναι πλέον μέλος. Υπάρχει και μια συμβολική συνδρομή, αλλά πλέον λόγω καιρό, λόγω του δύσκολου καιρού δεν τη ζητάμε. Τις Πανελλήνιες πώς τις βλέπετε? Ως μια κρεμάλα για τα παιδιά. Νομίζω ότι είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του κάθε μαθητή. Δεν θεωρώ ότι εξυπηρετούν κάτι ακριβώς οι 3 ώρες κάθε μέρα που δίνουν τα παιδιά εξετάσεις προκειμένου να ορίσουν το μέλλον τους. Ήδη νομίζω ότι τα φετινά γεγονότα που είχαν να κάνουν με δολοφονίες, με αυτοκτονίες παιδιών κλπ. Αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να δίνουν εξετάσεις στα παιδιά προκειμένου να μπουν στο πανεπιστήμιο. Και πώς να μπαίνουν στο πανεπιστήμιο, κατά την άποψή σας? Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, δεν με ρωτάτε ως πρόεδρο της Ένωσης Αδιορίσεων Εκπαιδευτικών. Όχι, γιατί και εγώ την ίδια άποψη έχω. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν πανελλήνιες. Όταν στο εξωτερικό πάνε και δίνουν εξετάσεις με multiple choice για να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο, αλλά τους λένε ότι για να βγείτε, παιδιά, θα φτύσετε αίμα. Εδώ πέρα φτύνουν αίμα για να μπουν και μετά τα ίδια πάλι προβλήματα μέσα στο πανεπιστήμιο. Με ρωτάτε για το πώς θα έπρεπε να μπαίνει ένας μαθητής στο πανεπιστήμιο. Φυσικά. Θα σας απαντούσα με βάση την ελεύθερη πρόσβαση. Αλλά αυτό είναι ολόκληρη συζήτηση για το πώς θα έπρεπε να λειτουργεί το πανεπιστήμιο, το σχολείο κλπ. Πώς με άλλη ιδιότητα με έχετε καλέσει. Ναι. Για πείτε μας τώρα τα δικά σας τα προβλήματα. Τα προβλήματα των αδειώσεων εκπαιδευτικών είναι τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει ένας οποιοδήποτε αυτή τη στιγμή άνεργος άνθρωπος. Δηλαδή, έχουμε, ας το πούμε, 2 κατηγορίες. Τους συναδέλφους εκείνους οι οποίοι περιμένουν για πάρα πολλά χρόνια πότε θα τους καλέσει το Υπουργείο Παιδείας να εργαστούν. Και τους συναδέλφους εκείνους που δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με αναπλήρωση δηλαδή ή ορομισθία, οι οποίοι κάθε Ιούλιο καταθέτουν τα χαρτιά τους, δεν ξέρουν ποτέ πότε και πού θα προσληφθούν. Πλέον οι αποδοχές που παίρνουν είναι ελάχιστες. Δεν ξέρω, ακριβώς αυτό το πότε που ορίζει και το αν θα βγουν Ταμείο Ενεργείας τον Ιούνιο δεν είναι ποτέ συγκεκριμένο. Νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό ότι φέτος το Υπουργείο Παιδείας το ίδιο παραδέχτηκε ότι τα χρήματα που δίνει σε αυτούς τους εκπαιδευτικούς δεν φτάνουν ούτε για να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες, με δεδομένο ότι από την αρχή της χρονιάς αναγνώρισε τη δυνατότητά τους να μπορούν να τρώνε στρατιωτικές λέσχες. Δηλαδή, νομίζω ότι το ίδιο λέει ότι δεν μπορείτε καν να φάτε με τα λεφτά που σας δίνω. Φαντάζομαι ότι οι περισσότεροι θα είστε ετεροαπασχολούμενοι. Δηλαδή, άλλο πράγμα έχετε σπουδάσει, άλλο πράγμα κάνετε. Ακούστε, όσοι δεν δουλεύουν στο σχολείο, προφανώς και είναι ετεροαπασχολούμενοι. Γιατί όσοι δουλεύουν, είναι και αυτό το παράδοξο. Το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να σε απασχολεί στο σχολείο για 5 ώρες, δηλαδή να σου δίνει περίπου 200 ευρώ το μήνα. Ταυτόχρονα όμως απαγορεύει να δουλέψεις οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, θεωρεί ότι μπορεί ένας άνθρωπος σήμερα να ζει με 200 ευρώ. Και επίσης έχουμε τα τελευταία 2 χρόνια, όπου οι αναπληρωτές εκεί που ξεκίνησαν από περίπου 24.000 άνθρωποι, αποδεικνύοντας ξεκάθαρα ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες μέσα στο σχολείο, φτάσανε περίπου τις 14.000 φέτος και έχουμε τις εξαγγελίες του Υπουργείου ότι του χρόνου θα έχει μόνο 2.000 αναπληρωτές. Δηλαδή, μιλάμε για μέσα σε 2 χρόνια απολύσεις τουλάχιστον 22.000 ανθρώπων, που δεν είναι τυχαίο το πώς έχουν γίνει. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν ήταν απαραίτητοι. Απλά, αν σκεφτεί κανείς ότι το Υπουργείο κατήργησε μέσα αυτά τα 2 χρόνια τη δεύτερη ξένη γλώσσα, κατήργησε τα αντισταθμιστικά προγράμματα, την πρόσθετη διδακτική και την ενισχυτική διδασκαλία στα σχολεία, δημιουργεί τμήματα με 30 μαθητές, καταργεί σχολεία, συγχωνεύει σχολεία, τότε καταλαβαίνουμε ότι η απόλυση όλων αυτών των ανθρώπων και η αδιοριστία δική μας αφορά στην πραγματικότητα το σύνολο της κοινωνίας, την κάθε ελληνική οικογένεια που δεν έχει πού να στείλει το παιδί τη σχολείο ή τέλος πάντων αναγκάζεται στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε σήμερα να βάζει πολύ βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνει το παιδί ξένες γλώσσες, ναι, για να μάθει αυτό να πηγαίνει. Αυτό που λέτε έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον το τελευταίο, διότι σήμερα το θέμα μας έχει να κάνει και με τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους και φυσικά είναι οικογένειες με 3 παιδιά και με παραπάνω από 3 παιδιά. Οι οποίες οικογένειες αυτές, και θέλω να απευθυνθώ κατευθείαν στους ανθρώπους που τους εκπροσωπούν εδώ σήμερα, πώς τα βγάζετε πέρα, κυρία Παπαδέα? Πολύ δύσκολα. Σίγουρα πολύ δύσκολα. Δηλαδή, πώς μια οικογένεια όταν της έχει μειωθεί ο μισθός, τι φροντιστήρια, τι ιδιαίτερα μαθήματα, υπάρχουν αυτά? Εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε. Εγώ πάντα θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο. Ναι. Συγγνώμη. Να ολοκληρώσει η κυρία Παπαδέα όμως. Ναι, συγγνώμη για τη διακοπή και μετά από αυτό να πω κάτι. Κυρία Παπαδέα, Προσπαθούμε
στις μέρες μας να καλύψουμε τις ανάγκες των παιδιών μας ανάλογα με την ανάγκη του κάθε παιδιού, ναι, και σύμφωνα πάντα με τις δυνατότητές μας. Έτσι έχουμε φτάσει πια να λέμε. Όταν τα μέτρα που έρχονται είναι αντίστοιχα με αυτά των καθηγητών, των αδιόριστων καθηγητών ή των καθηγητών που δουλεύουν και παίρνουν όλο και λιγότερα χρήματα, το ίδιο συμβαίνει σε όλους. Σε εμάς συμβαίνει και ως εργαζόμενοι, συμβαίνει και ως πολίτεκνοι που είχαμε ένα άλλο εισόδημα, συμβαίνει και ως φορολογούμενοι. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε από τρεις ιδιότητες επιπτώσεις στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Αρκεί να σας πω ότι σήμερα, ένα απλό παράδειγμα θα σας πω, μια οικογένεια που έχει, για να καταλάβουμε, θα χρησιμοποιήσω μια οικογένεια με πολύ μεγάλο αριθμό παιδιών, με 9 παιδιά, για να καταλάβουμε ακριβώς πόσο διαφορετικά είναι τα μεγέθη. Και έχει το ίδιο, έχει 50.000 ευρώ εισόδημα ετήσιο. Και μια οικογένεια που έχει 2 παιδιά και έχει 50.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα, πληρώνουν και οι 2 το ίδιο ποσό στην εφορία, 7.800 περίπου. Το ισοδύναμο διαθέσιμο ατομικό εισόδημα στη μία περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή των 9 παιδιών, αγγίζει τις 8.000 περίπου, ενώ ξεπερνάει τις 18.000 ευρώ στην άλλη περίπτωση. Απίστευτα αυτά που μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν, και αυτά είναι βγαλμένα με κριτήρια που δίνει ο ΩΣΑ και που χρησιμοποιεί η Eurostat και η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Κύριε Βουτσά. Εγώ, μια και έχουμε και τη φίλη μας τη Χρυσούλα, τη συναδέλφισσα, ας ξεκινήσω πρώτα από εκεί. Και δεν το λέω για μένα για να πω το δικό μου τον πόνο, γιατί έτσι συμβαίνει. Όχι, με τον έκανα μια συγκεκριμένη ερώτηση. Πώς τα βγάζετε πέρα? Ναι, εγώ είμαι αναπληρωτής καθηγητής. Ναι. Δουλεύω 8 μήνες. Δουλεύω 8 μήνες και 4 μήνες είμαι άνεργος. Και με τα καινούργια μέτρα του Υπουργείου Παιδείας, κατά πάσα πιθανότητα θα είμαι και εγώ άνεργος. Ωραία, λοιπόν, και τι θα κάνετε, πώς θα ζήσουν τα παιδιά σας? Δεν μπορεί να μην έχετε σκεφτεί κάτι. Και δεν θα έχουμε σκεφτεί. Άλλοι μόνο. Όμως, εδώ δεν ήρθαμε για να ζητήσουμε ελεημοσύνη από την πολιτεία. Ένα από τα λάθη τα οποία έχουν γίνει είναι ότι μας έχουν βάλει στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, στο κομμάτι της πρόνοιας. Μα εμείς οι τρίτεκνοι και οι πολίτεκνοι δεν ζητάμε την πρόνοια. Δεν ζητάμε την πρόνοια, δεν ζητάμε. Εμείς έχουμε τα παιδιά μας, τα κάναμε επειδή το θέλαμε εμείς και θα φροντίσουμε για αυτά. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνει η πολιτεία και εκείνο το οποίο ζητάμε από την πολιτεία είναι να αναδείξει καταρχήν το θεσμό της τρίτεκνης και πολύτεκνης μητέρας, της μιας σύγχρονης ηρωίδας στην κοινωνία την οποία ζούμε, να το αναδείξει και να λειτουργήσει ως πρότυπο στα νέα ζευγάρια να κάνουν, να παντρευτούν, να κάνουν παιδιά, να κάνουν πολλά παιδιά. Μάλιστα. Αυτό ζητάμε. Θα το πούμε και αυτό στη συνέχεια, διότι έχω κάρτα επίσημη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πληθυσμό στη χώρα. Και θα δείτε ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον ότι φαίνεται η υπογεννητικότητα. Αλλήμωνε. Θα τη δούμε σε λίγο αυτή την κάρτα. Αλήμωνε. Θέλω να πάω... Θέλω να... Προηγουμένως. Ναι. Ναι, ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Ναι, κυρία Παπαγιώργη. Απευθύνεται προηγουμένως μια ερώτηση στην κυρία που βρίσκεται μαζί σας. Ότι πώς θα βγάζει πέρα, πώς πληρώνουν ιδιαίτερα κλπ. Νομίζω ότι και από πλευρά σας, αλλά είναι η συνήθεια, το καταλαβαίνουν, είναι λάθος, αλλά και από την πλευρά των γονιών, να κάθονται να συζητάνε πώς μπορούν να πληρώσουν τα ιδιαίτερα ή τα φροντιστήρια των παιδιών τους. Το βασικό αυτή τη στιγμή είναι εμείς, οι γονείς, οι μαθητές, το σύνολο δηλαδή της εκπαιδευτικής κοινότητας, να έχουμε την οτροπία άρα και την αγωνιστική διάθεση να λέμε ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε ιδιαίτερα ή φροντιστήρια. Αλλά πρέπει στο δημόσιο σχολείο να βρίσκονται όλες αυτές τις λειτουργίες, ώστε είτε είναι τρίτεκνος, είτε δεν είναι κάποιος, είτε είναι πολύτεκνος, είτε όχι, να του παρέχεται το δημόσιο και δωρεάν σχολείο η όποια εκπαίδευση αντιστοιχεί στο παιδί του. Λοιπόν, κυρία Παπαγεωργίου, να κλείσουμε εδώ τη σύνδεση, γιατί πρέπει να περάσω και σε άλλους αδιόρθους εκπαιδευτικούς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στον Μύρονα τον Ξηδάκη, ο οποίος είναι αδιόρθος εκπαιδευτικός και είναι και φιλόλογος. Καλησπέρα, κύριε Ξηδάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Και στους τρίτεκνους και στους πολύτεκνους που βρίσκονται εδώ σήμερα στο στούντιο. Καταρχάς, να σας ρωτήσω. Ωραία, εσείς περιμένετε να διοριστείτε αυτή τη στιγμή. Φαντάζομαι είστε τεραπασχολούμενος, ασχολείστε με κάτι άλλο, έτσι? Και όμως είμαι από τους τυχερούς εντός εισαγωγικών της γενιάς που με την έννοια, δηλαδή, ότι έχω βρει
μέχρι τώρα τουλάχιστον, δηλαδή μέχρι στιγμής, απασχολούμαι πάνω στα αντικείμενα που έχω σπουδάσει. Δηλαδή? Δουλεύω σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Παρόλο που δεν το ήθελα, παρόλο που και η δική μου η προοπτική, δηλαδή όταν ξεκίνησα να σπουδάζω τη φιλολογία, ήταν να μπω στο δημόσιο σχολείο. Είχα πολλούς λόγους, αλλά και για ηθικούς λόγους, συμφωνώντας δηλαδή με αυτά που υπάρχουν και προηγουμένως, ότι θα πρέπει η παιδεία να απαιτείται σαν ένα αγαθό που να παρέχεται προς όλους. Παρ' όλα αυτά, για λόγους βιοπορισμού, αναγκάζομαι να δουλεύω σε φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης. Μάλιστα. Θέλω το σχόλιο σας για τους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους. Τι έχετε ακούσει εσείς, τι γνωρίζετε, βλέπετε τόση ώρα την εκπομπή, καταλαβαίνετε σιγά σιγά τα προβλήματα που υπάρχουν και πιο πολύ για την οικογένεια σήμερα, που πραγματικά την έχουν αφήσει στο έλεος του Θεού. Κοιτάξτε να δείτε, αν θέλετε να το δούμε έτσι λίγο πιο μακροσκοπικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι επί της ουσίας τα τελευταία χρόνια και ειδικά τα τελευταία 3 χρόνια με το μνημόνιο, δηλαδή, έχουν δημιουργηθεί όροι να υπάρξει μια μεγάλη κλίμακα ανθρωπιστική κρίση στη χώρα. Και αυτή η ανθρωπιστική κρίση χτυπά προφανώς και τους τρίτεκνους, χτυπά και τους πολύτεκνους και χτυπά πάρα πολύ σύντομα και τη νέα γενιά, όπως είμαι και εγώ, ας πούμε, ανθρώπους δηλαδή της δικής μου της ηλικίας, κάπου εκεί στα 28-30, οι οποίοι αυτή τη στιγμή, σας πληροφορώ, δεν έχουμε καν την προοπτική του να φτιάξουμε οικογένεια. Με την έννοια δηλαδή ότι όταν είσαι 30 χρονών, όπως είμαι εγώ, ας πούμε, και δεν έχεις επί της ουσίας καμία προοπτική μπροστά σου πέρα από αυτήν της ανεργίας. Είτε δηλαδή τελειώνεις μια σχολή και είσαι άνεργος, είτε είχες τελειώσει τη σχολή σου, βρήκες μια δουλειά, αλλά βλέπεις ότι και αυτή μάλλον κάποια στιγμή θα χαθεί. Τέτοιοι άνθρωποι λοιπόν που έχουν μπροστά τους αυτή την προοπτική, τουλάχιστον εγώ δηλαδή και φαντάζομαι και πολλοί ακόμα άνθρωποι αυτή εκείνη τη γενιά, σκεφτόμαστε πάρα πολύ σοβαρά καν το αν θα κάνουμε οικογένεια. Δηλαδή δημιουργούνται οι όροι μιας. Να το πούμε έτσι, λογικό λίγο και είναι, διότι για να κάνεις μια οικογένεια πρέπει να μπορείς να συντηρήσεις την οικογένεια, προφανώς, να μην στερήσεις κάτι από το παιδί σου, τουλάχιστον τα βασικά. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ήδη οι πολύτεκνοι και οι τρίτεκνοι επιβιώνουν αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν πώς ένας νέος αυτή τη στιγμή θα μπει στη διαδικασία να κάνει πολλά παιδιά? Γιατί φαντάζομαι και ένα παιδί μπορείς να το κάνεις σήμερα ακόμα. Μπορείς. Νομίζω. Νομίζω. Πολλά παιδιά μπορείς να κάνεις. Ορίστε. Πολλά παιδιά. Σας λέω, μιλώντας δηλαδή και πολλά. Αλλά κυρία Παπαδέα, πώς θα τα φροντίσετε αυτά τα παιδιά? Δηλαδή κάποιος ο οποίος παίρνει 500 ευρώ και 600 ευρώ γίνεται οικογένεια με 1000 ευρώ το μήνα? Όχι, θα μου πείτε, είναι πολλοί από αυτούς που μας ακούν που λένε ότι ναι, ζούμε με 1000 ευρώ το μήνα. Αλλά πώς ζουν? Κοιτάξτε, με 1000 ευρώ το μήνα ή με 500 ευρώ το μήνα δεν ζει και ένα ζευγάρι μόνο του. Αυτό και, δηλαδή και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Επίσης είναι κάτω από το όριο της φτώχειας με αυτό το εισόδημα. Δεν το συζητάμε. Κρίνοντας όμως την συνολική κοινωνική κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει, πιστεύω, να εστιάσουμε την κουβέντα μας στο καταρχήν τι προβλήματα δημιουργούνται και δεύτερον, τι θα πρέπει να δώσουμε βαρύτητα έτσι ώστε τα προβλήματα αυτά να εξαλειφθούν. Θα αναφέρουμε σε λίγο και τα αιτήματά σας όπως τα έχουμε καταγράψει. Θέλω να πάμε σε ένα δεύτερο βίντεο στις 15 λίγο Μαΐου, να δούμε το βίντεο και να... Όχι, όχι, έχει να κάνει λίγο με αυτά τα οποία είπε ο συνάδελφος ο Μύρωνας. Ωραία. Ο οποίος όντως είναι από τους τυχερούς οι οποίοι δουλεύουν στα φροντιστήρια, αλλά να πω ότι στα φροντιστήρια οι συνάδελφοι δουλεύουν με 4, από 4 έως 8 ευρώ στην καλύτερη των περιπτώσεων την ώρα. Και οι ώρες βέβαια είναι αρκετά περιορισμένες. Όταν λοιπόν ένας συνάδελφος παίρνει 5 και 6 ευρώ την ώρα, αναγκάζεται, τότε τα χρήματα τα οποία εξοικονομεί το μήνα είναι πάρα πολύ λίγα. Βεβαίως και είναι πάρα πολύ λίγα. Λοιπόν, πάμε σε ένα δεύτερο βίντεο το οποίο έχει να κάνει με την Παγκόσμια ημέρα οικογένειας. Θέλω να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο και την κυρία Παπαγεωργίου, κλείσαμε πριν από λίγο, αλλά και τον κύριο Ξηδάκη. Καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Λοιπόν, Πολύτεκνη Παγκόσμια Μέρα Οικογένειας. 15 Μαΐου γιορτάστηκε στην Ελλάδα η Παγκόσμια Μέρα Οικογένειας. Οι Πολύτεκνοι με αφορμή τη συγκεκριμένη μέρα έστειλαν μια επιστολή που αναφέρονται εκεί όλα τα αιτήματά σας, τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και θα πρέπει να τα ακούσει η πολιτεία. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Άκουσα, ακούω και μέσα στο Skype. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα με το Skype. Θα το ξαναπεράσουμε το βίντεο. Μπορούμε.
Έχουμε τη δυνατότητα να το ξαναδούμε. Σε λίγο. Ωραία. Να αναφέρω τα αιτήματα των πολύτεκνων τότε. Φορολογία εισοδήματος που αδιαφορεί για το κόστος απόκτησης και ανατροφής παιδιών, αφού καταργεί πλήρως το αφορολόγητο για κάθε παιδί. Σωστό. Μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, ίδιες για τον άγαμο και τον πολύτεκνο. Με διάφορα χαράτσια που τρομοκρατούν με την κατάργηση του επιδόματος γάμου και κάθε δημογραφικού κινήτρου, με κατάργηση πολυτεχνικών επιδομάτων και τη ισόβια σύνταξη στην πολύτεκνη μάνα. Έχουμε το βίντεο να το δούμε αυτό, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Στις 15 Μαΐου γιορτάστηκε στην Ελλάδα η Παγκόσμια ημέρα οικογένειας. Οι πολύτεκνοι με αφορμή τη συγκεκριμένη ημέρα σε επιστολή που έστειλαν αναφέρουν. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα της οικογένειας με φορολογία εισοδήματος που αδιαφορεί για το κόστος απόκτησης και ανατροφής παιδιών, αφού καταργεί πλήρως το αφορολόγητο για κάθε παιδί, μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις, ίδιες για τον άγαμο και τον πολύτεκνο, με διάφορα χαράτσια που τρομοκρατούν, με την κατάργηση του επιδόματος γάμου και κάθε δημογραφικού κινήτρου, με κατάργηση πολυτεχνικών επιδομάτων και της ισόβιας σύνταξης στην πολυτεχνή μάνα. Φορολογία στα ακίνητα που δεν ενδιαφέρεται για το πόσες ψυχές ζουν στο σπίτι αυτό. Αδυναμία των παιδιών των πολυτέκνων να σπουδάσουν τα παιδιά τους γιατί ουσιαστικά καταργήθηκαν οι μεταγραφές στα ΑΕΗ και ΤΕΗ και έτσι δεν μπορούν να σπουδάζουν τα αδέλφια στον τόπο κατοικίας των γονιών τους και πολλά άλλα. Αδιαφορώντας για τη στήριξη της οικογένειας, φτωχοποιούνται τα παιδιά, οι γονείς καταντούν στο κοινωνικό περιθώριο, η κοινωνία γερνάει με τραγικές οικονομικές και ασφαλιστικές επιπτώσεις, με το 65% των νέων μας να είναι άνεργοι και να μεταναστεύουν προς ανέβρεση εργασίας. Η κρίση μετατρέπεται έτσι σε εθνική διάλυση. Ο δημογραφικός κατήφορος δεν σταματά με εισαγωγή ατόμων που δεν έχουν συνοχή μεταξύ τους και απαιτούνται τεράστια ποσά για την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Η προσπάθεια είναι εκ προημίου καταδικασμένη όπως δείχνει η διεθνής εμπειρία και είναι περίεργο που ορισμένοι κύκλοι εξακολουθούν να την εισηγούνται και να την εφαρμόζουν. Η Παγκόσμια ημέρα της οικογένειας δίνει αφορμή σε όλους την κοινωνία και την νέα κυβέρνηση να ξανασκεφτούν και να αποφασίσουν για πράξεις και μέτρα που θα στηρίξουν την οικογένεια στις νέες δύσκολες συνθήκες, κάτι που το Σύνταγμα αλλά και πλήθος διεθνών συμβάσεων κάτω από την αιγίδα του ΟΗΕ προβλέπουν και επιτάσσουν. Η στήριξη της οικογένειας δεν είναι δαπάνη, είναι επένδυση στο μέλλον της χώρας. Η ειδική μέρημνα της φροντίδας για την πολύτεκνη οικογένεια, όπως επιτάσσει το Σύνταγμα, πρέπει να γίνει πράξη. Αλλιώς δεν θα υπάρξει αύριο στην πατρίδα μας. Ωραία. Άλλο πολύτεκνη, άλλο τρίτεκνη. Αυτό τώρα δεν έχω καταλάβει για ποιο λόγο συμβαίνει στο ελληνικό κράτος. Ουσιαστικά το ελληνικό κράτος εφήβρε αυτούς τους χαρακτηρισμούς για να κάνει ένα διαχωρισμό κατά το δοκούν. Ωραία. Δεν θέλω υπάρχει κάτι άλλο. Να πάμε λίγο στα αιτήματα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Να αρχίσω από τους τρίτεκνους. Τα έχω εδώ μπροστά. Διεκδικείται την πλήρη και χωρίς περιορισμούς οικονομική και θεσμική εξομοίωση των τρίτεκνων οικογένειων με τις πολύτεκνες και ένταξή τους στο νόμο 1910 κάθετος 1944. Σωστά. Σωστά. Καταρχήν να πούμε ότι δεν διαφωνούμε καθόλου, μα καθόλου, στα αιτήματα των πολυτέκνων και ίσα ίσα είμαστε διατεθειμένοι να τα στηρίξουμε. Είναι όλα κοινά ή υπάρχουν κάποιες διαφορές? Να πάμε σε κοινούς αγώνες, κοινωνικούς αγώνες με τους πολυτέκνους για αυτά τα ζητήματα. Γιατί ένα ακόμα παραπάνω, βέβαια όταν στέλνεις ένα επίσημο έγγραφο είσαι λίγο πιο συγκρατημένος, όπως ακριβώς στείλανε οι πολυτέκνοι. Εγώ έχω να πω ότι τα μέτρα βάλουν κατευθείαν στην οικογένεια. Τα μέτρα εδώ και μία τριετία βάλουν κατευθείαν στο θεσμό της οικογένειας. Ωραία. Να συνεχίσω με τα αιτήματα. Ισόβια τιμητική σύνταξη στη μητέρα που έκανε τρία παιδιά. Ανεξαρτήτως ηλικίας των τέκνων της, ως αναγνώριση του σημαντικού ρόλου και της προσφοράς της στην ελληνική κοινωνία. Αυτό γιατί αυτό τώρα γίνει. Θα τα ακούνε. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Μισό λεπτό. Να σας πω όμως κάτι. Γιατί μπήκε αυτό. Παρακαλώ λίγο, παρακαλώ. Αν τα ακούσει κάποιος ο οποίος δεν έχει ιδέα με αυτό, ξέρετε τι θα λένε? Εγώ συμφωνώ προσωπικά με αυτό. Και για την πολύτεκνη οικογένεια.
Δηλαδή η μητέρα η οποία έκανε 3 και 4 και 5 και 10 παιδιά, ναι, να πάρει ισόβια σύνταξη. Ξέρετε, θα πει ο άλλος εδώ, πώς θα σας δώσουν εσάς ισόβια σύνταξη. Εδώ δεν μπορούν να δώσουν συντάξει στους άλλους οι οποίοι πεθαίνουν. Να σας πω λίγο. Η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας, μιλάμε για το ποσό των 75 ευρώ το μήνα. Έτσι. Α, δεν μιλάμε για καμία σύνταξη. 150 ευρώ το δίμηνο. Πρέπει ήταν. Να το διευκρινίσουμε όμως αυτό. Γι' αυτό το λέω. Επειδή όταν λέμε ισόβια σύνταξη, ακούγεται λίγο κάπως. Είναι λοιπόν 75 ευρώ το μήνα, 150 περίπου ευρώ το δίμηνο, ήταν μάλλον, η οποία και καταργήθηκε δια νόμου από τον Δεκέμβριο του 2012. Με ποιο, για ποιο λόγο καταργήθηκε? Όπως καταργήθηκαν και όλα τα άλλα επιδόματα. Μάλλον διακόπησαν τα υπόλοιπα επιδόματα. Η ισόβια σύνταξη της πολύτεκνης μητέρας καταργήθηκε. Τα επιδόματα που δινόντουσαν στους πολύτεκνους, στους τρίτεκνους και σε άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες επανέρχονται με διαφορετικό τρόπο, μορφή και άλλο όνομα. Έτσι ώστε να στερείται το δικαίωμα, ας πούμε, η Ένωση Πολυτέκνων ή η Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία είχε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είχε πάρει θετική εισήγηση ότι το επίδομα που έπαιρνε η πολύτεκνη μητέρα για τα παιδιά της, που ήταν στο υπερβολικά μεγάλο ποσό των 43 ευρώ το μήνα, μην φανταστεί κανένας ότι μιλάμε για κανένα μεγάλο ποσό, ναι. Δεν υπόκειται σε εισοδηματικά κριτήρια, διότι ακριβώς δεν είναι προνοιακό επίδομα. Αλλά είναι επίδομα κινήτρου. Είναι κίνητρο για την οικογένεια να μεγαλώσει, να κάνει περισσότερα παιδιά για να έχει το κράτος όλα εκείνα τα ωφέλη τα οποία είπαμε και προηγουμένως. Ωραία. Διαβάζω. Σε αυτό λοιπόν μπαίνουν αυτή τη στιγμή αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια. Αλλάζει τη μορφή και θεσμοθετείται για όλες τις οικογένειες, ακόμα και από το πρώτο παιδί δηλαδή. Συνδέεται άμεσα με το φορολογικό σύστημα, διότι η κατάθεση του εντύπου γίνεται μέσα από τη φορολογική δήλωση με τον ηλεκτρονικό τρόπο της φορολογικής δήλωσης. Υπάρχει δηλαδή ένα ξεχωριστό έντυπο, το Α21, το οποίο θα υποβάλουμε φέτος για πρώτη φορά μετά τη φορολογική δήλωση και την εκαθάρισή της, το οποίο θα πάει στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων, που είναι ο φορέας που θα δώσει το επίδομα, και ανάλογα με αυτό, μια οικογένεια με ένα παιδί και χει εισόδημα 7.000 ευρώ, μια οικογένεια με δύο παιδιά και 7.500 ευρώ. Θα φορολογηθεί αναλόγως. Ανάλογα εισοδηματικά κριτήρια. Όχι, θα φορολογηθεί, θα επιδοτηθεί. Θα επιδοτηθεί αναλόγως. Αυτά τα 43 ευρώ το μήνα. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο το ποσό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αδιαφορία φαίνεται από την πολιτεία. Έτσι ακριβώς. Να συνεχίσω λίγο στα αιτήματα. Να γίνει χαρακτηρισμός των τρίτεκνων οικογενειών ως πολύτεκνων. Άρα, αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι ποιος ο λόγος της διαφοροποίησης αυτής, δηλαδή αυτός που έχει τρία παιδιά, τι σημαίνει ότι δεν είναι πολύτεκνος? Αφήσατε μόνο να πω, ναι, όσον αφορά το προηγούμενο, γιατί είχε γίνει, είχε γίνει το εξής. Όταν το 1975, αν δεν απατάμε, οι τετράτεκνοι χαρακτηρίστηκαν πολύτεκνοι, μπήκανε κάποια ηλικιακά όρια και κάποιοι γίνανε πολύτεκνοι και κάποιοι δεν γίνανε. Γι' αυτό μπαίνει αυτό το κριτήριο, έτσι ώστε αυτή τη στιγμή όποιος είναι τρίτεκνος, ανεξαρτήτως ηλικίας των παιδιών, να μπορεί να χαρακτηριστεί πολύτεκνος, γιατί τότε προφανώς δεν το ήξερε ο κόσμος και υπήρξαν πολύτεκνοι οι οποίοι δεν χαρακτηρίστηκαν ποτέ πολύτεκνοι. Μάλιστα. Ωραία. Θέλω να πάμε σε ένα βίντεο το οποίο θα το δείτε γι' αυτό, από μία έρευνα. Η κρίση και οι οικογενειακές ισορροπίες στην Ελλάδα. Σημαντικές αλλαγές στις οικογενειακές ισορροπίες έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στην ελληνική κοινωνία. Σύμφωνα με έρευνα, το 60% των γυναικών καλύπτει πλέον πάνω από το 50% του οικογενειακού εισοδήματος, ενώ σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα το 80% των ανδρών στελεχών εξασφάλιζε το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος. Φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, λόγω φυσικά και της οικονομικής κρίσης. Έχουμε και τον κύριο Λιόλιο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Θα μιλήσουμε μαζί του αμέσως μετά το βίντεο. Πάμε να το δούμε. Σημαντικές αλλαγές στις οικογενειακές ισορροπίες έχει επιφέρει οικονομική κρίση. Στην ελληνική κοινωνία, το 60% των γυναικών καλύπτει πλέον πάνω από το 50% του οικογενειακού εισοδήματος. Ενώ σχεδόν δύο χρόνια νωρίτερα, το 80% των ανδρών εξασφάλιζε το μεγαλύτερο μέρος του οικογενειακού εισοδήματος. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από πρόσφατη έρευνα της εταιρείας επιλογής τελεχών People for Business με θέμα κρίση και οικογενειακές ισορροπίες, που πραγματοποιήθηκε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 365 υψηλόβαθμων και μεσαίων στελεχών.
Στόχος της έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι αλλαγές που έχει επιφέρει στις οικογενειακές ισορροπίες, η οικονομική κρίση και η υψηλή ανεργία. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 49,1% των ανδρών στελεχών, όσο ακόμη διατηρούσε την εργασία του, εξασφάλιζε αμοιβές που αποτελούσαν το 50-80% του οικογενειακού εισοδήματος, ενώ το 30,9% των στελεχών πριν βγει στην ανεργία είχε εισόδημα που ξεπερνούσε το 80% του οικογενειακού εισοδήματος. Ενώ μόνο για το 20% των στελεχών ο μισθός του δεν ξεπερνούσε το 50% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος. Το χρονικό διάστημα, πριν δηλαδή οι άνδρες στελέχοι μείνουν άνεργοι 1-2 χρόνια νωρίτερα, τα εισοδήματα των συζύγων τους ήταν πολύ μικρότερα σε σχέση με το σύνολο του οικογενειακού εισοδήματος. Συγκεκριμένα, το εισόδημα της συζύγου πριν η κρίση κορυφωθεί διαμορφωνόταν ως εξής. Σε ποσοστό 69,1% δεν ξεπερνούσε το 50% του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, σε ποσοστό 29,1% κάλυπτε το 50-80% του οικογενειακού εισοδήματος και μόλις σε ποσοστό 1,8% ήταν πάνω από το 80% του οικογενειακού εισοδήματος. Σήμερα η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική. Μεγάλο ποσοστό των ανδρών στελεχών έχει χάσει τη δουλειά του και η μοναδική πηγή οικογενειακού εισοδήματος για μια μεγάλη μερίδα φαίνεται ότι είναι οι αμοιβές που εξασφαλίζουν οι γυναίκες σύζυγοι. Από την έρευνα προκύπτει ότι το 60% των γυναικών καλύπτει πλέον πάνω από το 50% του οικογενειακού εισοδήματος. Ειδικότερα το 45,5% των γυναικών εξασφαλίζει πάνω από το 80% του οικογενειακού εισοδήματος. Το 16,4% καλύπτει το 50-80% του συνολικού εισοδήματος στο σπίτι και το 38,2% κερδίζει αμοιβές που δεν ξεπερνούν το 50% του οικογενειακού εισοδήματος. Όσον αφορά τώρα στη μορφή απασχόλησης που διατηρούν οι γυναίκες σύζυγοι, το 69,1% έχει μόνιμη εργασία και το 30,9% προσωρινή. Αντίστοιχα, το ποσοστό των γυναικών που έχει μισθωτή εργασία είναι 72,7%, ενώ οι γυναίκες που εργάζονται σε ελεύθεροι επαγγελματίες αγγίζουν μόλις το 27,3%. Λοιπόν, εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το βίντεο για το τι πραγματικά συμβαίνει στην ελληνική οικογένεια σήμερα. Να σχολιάσετε το βίντεο. Να το σχολιάσετε, ναι. Αναφέρθηκα και πριν, στο βίντεο φαίνεται καθαρά, ο ρόλος της σύγχρονης ηρωίδας, της Ελληνίδας μάνας και ακόμα περισσότερο όταν είναι τρίτεκνη και πολύτεκνη, που πέραν από τα υπόλοιπα τα οποία καλείται να κάνει, να είναι μια καλή μητέρα, να είναι μια καλή σύζυγος, καλείται να είναι και μια καλή υπάλληλος. Ακριβώς. Γιατί αποτελεί πλέον και τον οικογενειακό πυλώνα. Με ρωτήσατε πριν, θα μείνετε άνεργος, τι θα κάνετε με τα παιδιά σας? Μα όχι, δεν σας το ρωτάω μόνο σαν δημοσιογράφος σε αυτό το τραπέζι που είστε καλεσμένος και έξω να σας γνώριζα και καφέ να πίναμε, το ίδιο θα σας έλεγα. Δεν είναι θέμα. Δηλαδή, λοιπόν, όταν έχετε τρία παιδιά και μου λέτε ότι θα μείνετε άνεργος, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι αυτός ο άνθρωπος θα έχει τρία παιδιά. Πώς θα τα μεγαλώσει αυτά τα παιδιά? Πού θα βρει ένα φαγητό, ας πούμε? Έτσι ακριβώς. Θα μου πείτε, εντάξει, μπορεί να έχετε βοήθεια από τη γυναίκα σας, από τους γονείς σας. Ναι, αλλά πόσο βοήθεια πια? Μα βλέπετε τώρα τι ακριβώς κάνουμε. Δηλαδή, το δικαίωμα στην εργασία να γίνεται μανάκια. Ότι, α, κοίτα, αυτός είναι τυχερός. Ο κύριος. Ο συνάδελφος, ο κύριος Μύρωνας, που δηλαδή. Ναι, γιατί δουλεύει. Γιατί δουλεύω. Σε ιδιωτικό φροντιστήριο. Γιατί δουλεύω. Ναι. Μα είναι αναφέρον το δικαίωμα. Η διαργασία έχει γίνει τύχη πια. Αυτό θέλετε να πείτε? Είναι συνταγματικό δικαίωμα. Είναι συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας. Και μιλάμε τώρα για 72% ανεργίας. Ο κύριος Παπαδούκας δεν έχει παιδιά. Δεν κάνατε παιδιά στη ζωή σας και ούτε οικογένεια. Όχι. Δυστυχώς όχι. Για ποιο λόγο θέλετε να μας απαντήσετε? Ενώ. Ήταν κάτι το οποίο θέλατε να κάνετε οικογένεια και παιδιά και είπατε κάποια στιγμή λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων και δεν μπορέσατε? Όχι. Ήταν ζήτημα τύχης. Τύχης. Κόντεψα δύο φορές στη ζωή μου να παντρευτώ. Δεν έτυχε για διάφορους λόγους. Μου έχει μείνει μια... Πώς να το πω τώρα. Λυπάμαι γι' αυτό. Γιατί θα ήθελα πολύ και μου αρέσουν τα παιδιά και τα αγαπάω. Όπως και αυτά με αγαπάνε, αλλά τι να κάνουμε. Βλέποντας αυτό το δράμα που περνούν οι πολύτεκνες οικογένειες.
το καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Θα μπορούσατε να ήσασταν στη θέση τους, έτσι. Φυσικά. Βλέπω τον εαυτό μου, ντρέπομαι που το λέω, περνάω μέρες χωρίς να έχω ούτε ένα ευρώ στην τσέπη μου. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα της κυρίας και του κυρίου και όλων των αντιστοίχων Ελλήνων. Ιωάννης Λιούλιος, πρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλόγου Γονέων με τρία παιδιά, είναι στην τηλεφωνική γραμμή, και μέσω Skype ο Εμμανουήλ Αχλαδιανάκης από το Ηράκλειο της Κρήτης που μιλήσαμε χθες το βράδυ, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Συλλόγου Γονέων με τρία παιδιά. Να έχουμε πρώτα τον κύριο Αχλαδιανάκη μέσω Skype. Μπορούμε να τον δούμε. Κύριε Αχλαδιανάκη, καλησπέρα. Σας χαιρετώ και εσάς και το πάνελ και τους τηλεθεατές σας. Έχουμε και εικόνα τώρα, σας βλέπουμε. Ναι, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τριτέχνων Ελλάδος. Αυτή είναι η σωστή διατύπωση όσον αφορά τη θέση. Δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα αυτά που έχετε πει, αλλά θεωρώ ότι αυτή η αναλγησία του κράτους είναι εμφανής σε όλα τα επίπεδα. Θεωρώ ότι καταρακώνεται η οικογένεια στην Ελλάδα, στραγγαλίζουν τα όνειρα των παιδιών μας και βλέπουμε σήμερα ότι οδηγούνται μετανάστες τα καλύτερα μυαλά αυτού του τόπου. Δεν βοηθιέται η οικογένεια και σήμερα βλέπουμε το οξύμορο να φορολογούνται τα παιδιά και να λογίζονται τεκμήρια, δηλαδή είναι σαν τις Mercedes που λέγαμε παλιά. Είναι τόσο απαξιωτικό, δυστυχώς δεν θα ήθελα να το λέω, αλλά έτσι είναι η πραγματικότητα. Καταργήσανε ό,τι αφορολόγητο είχαμε, μας βάζουν στο καναβάτσο και μας βαράνε καθημερινά, μας περικόπτουνε τα πάντα, ακόμα και τις μεταγραφές που είχαμε στα παιδιά μας, και παρά το ότι πέρυσι ο Υπουργός μας είπε ότι θα τις επαναφέρει, στην ουσία δεν έκανε τίποτα, αλλά είναι πάλι με μοριοδότηση και άντε που θα περάσει το παιδί, και διαπιστώνεται το περίεργο αυτή τη στιγμή να μην μπορεί κάποιος να σπουδάσει το παιδί του γιατί δεν έχει την οικονομική δυνατότητα με όλα αυτά που βιώνουμε όσον αφορά την οικονομική κατάσταση αυτού του τόπου. Επιτέλους η οικογένεια, όπως είπε και ο Τζίνος Βουτσάς πριν που τον έχετε στο πάνελ, είναι συνταγματικό δικαίωμα το να βοηθείται η οικογένεια και σήμερα ακόμα και αυτά τα συνταγματικά δικαιώματα τα έχουν καταργήσει. Κύριε Αχλαδιανάκη, θέλω να απαντήσετε και σε αυτό το ερώτημα που είχα και εγώ πριν προς τον κύριο Βουτσά που βρίσκεται εδώ. Είπε ότι θα μείνει άνεργος σε λίγες μέρες. Από 1η Ιουλίου. Από 1η Ιουλίου θα μείνει άνεργος. Έχει τρία παιδιά. Τι θα λέγαμε σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή πώς θα τα βγάλει πέρα? Εγώ έχω απορία γι' αυτό. Βιώνουμε καθημερινά αυτές τις καταστάσεις. Εκτιμώ ότι θα πρέπει αυτό το ανάλγητο κράτος να σκύψει πάνω σε αυτούς που έχουν ανάγκη σήμερα, γιατί δυστυχώς είμαστε υποκατοχή. Αυτή τη στιγμή αυτή η χώρα, ό,τι και να ζητήσουμε, ό,τι και να διεκδικήσουμε, μας λένε η Τρόικα. Επιτέλους πρέπει να μας πούνε ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο και ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις σήμερα. Δεν μπορεί σήμερα νέοι άνθρωποι να μην μπορούν να παντρευτούν, και θα φτάσω στο ερώτημά σας. Γιατί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να ζήσουν την οικογένεια που θα φτιάξουν? Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να έχει μετατοπιστεί το βάρος όλο στην πολύτεκνη οικογένεια και στη βιωσιμότητα αυτού του έθνους. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ένας συνταξιούχος να συντηρεί μια ολόκληρη οικογένεια. Τώρα στο ερώτημά σας για το τι θα κάνει ο κύριος Βουτσάς Καραντζάς αύριο, είναι αναπάντητο κατ' εμέ, με την έννοια ότι δεν υπάρχει προοπτική σε αυτόν τον τόπο αν εμείς σαν πολίτες δεν αυτοοργανωθούμε, αν δεν επαναστατήσουμε με την καλώς νοούμενη έννοια και αν δεν πούμε σε αυτούς τους κυρίους που μας κυβερνούν εκ του ασφαλούς ότι πρέπει να σκύψουν στα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Έχουν διασφαλίσει τα πάντα. Εκείνοι εννοώ, οι 300 και οι συναυτό που θα είναι 2-3 χιλιάδες. Και για τις σπουδές των παιδιών του είναι διασφαλισμένοι, και για τη βιωσιμότητα της οικογένειάς τους, και για το να σπουδάσουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά κολέγια, αλλά δεν σκέφτονται τον απλό κόσμο. Όμως και ο κόσμος τι κάνει? Απέχει από όλες αυτές τις δραστηριότητες που θα έπρεπε, προκειμένου να αλλάξουμε τα κακό κείμενα σε αυτόν τον τόπο. Έχω να πω λοιπόν στο φίλο μου, γιατί είναι πάνω απ' όλα φίλος μου, ο Βουτσάς ο Καραντζάς, ότι θα πρέπει επιτέλους
να δούμε σε μια άλλη βάση τη διεκδίκηση σήμερα και να σταματήσουμε να ακούμε όλους αυτούς που μας χαϊδεύουν τα αυτιά. Κύριε Κλαδιανάκη, τα δικά σας τα παιδιά τι ηλικία έχουν? Τα δικά μου τα παιδιά, τα δύο μεγάλα έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο. Το μικρό παιδί πάει στο λύκειο. Τα δύο μεγάλα είναι σχεδόν άνεργα και λέω σχεδόν, γιατί ο γιος μου, ο οποίος είναι 30 χρονών, δουλεύει εξάωρο σε μια εταιρεία και παίρνει 380 ευρώ τελειώφτος πανεπιστημίου, και η κόρη μου είναι στο σπίτι μη έχοντας δουλειά. Για το μικρό μου τίθεται το ερώτημα και μου θέτει αυτός μονίμως το ερώτημα: γιατί με πιέζεις να σπουδάσω όπως τα μεγάλα μου αδέρφια, όταν βλέπω ότι δεν υπάρχει προοπτική? Βέβαια υπάρχει το αντεπιχείρημα, όμως σας λέω είναι Δευτέρα Λυκείου, είναι στην πιο κρίσιμη φάση της ηλικίας του και αυτό που σκέφτεται από τώρα είναι να φύγει στο εξωτερικό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ κάποτε, πολύ. Κάποτε, για να κλείσω αυτό το θέμα, κάποτε φεύγανε από εδώ οι εργάτες να πηγαίνουν στο εξωτερικό και ήταν η κατάσταση, η μετανάστευση τότε ήταν εντελώς διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Σήμερα όλα, όπως σας είπα και πριν, τα καλά μυαλά αυτού του τόπου φεύγουν για να βρουν την τύχη στο εξωτερικό. Αν μη τι άλλο, εμείς αγαπάμε την Ελλάδα. Ή αυτοί που μας κυβερνούν αγαπούν αυτόν τον τόπο και νομοθετούν καθ' αυτόν τον τρόπο. Ξέρετε, δεν άκουσα όλη τη συζήτηση, αλλά όσον αφορά τα επιδόματα, υπάρχει κάτι το οποίο είναι απογοητευτικό. Προσέξτε τι κάνουν όσον αφορά το επίδομα των 500 ευρώ. Προϋπόθεση για να το πάρουν τα τρία παιδιά, πρέπει να είναι και τα τρία προστατευόμενα. Και είπα κάποτε στο Υπουργείο, σε ένα υπουργό, μα όταν ένα παιδί ξεπεράσει τα 24 που τελειώσει τις σπουδές του, έχει μεγαλύτερες ανάγκες, γιατί το βιώνω εγώ και μαζί με εμένα χιλιάδες άνθρωποι. Πώς στερείται λοιπόν το δικαίωμα από τα δύο μικρότερα παιδιά να πάρουν το 500 αυτό, που αν μη τι άλλο είναι ένα πενιχρό επίδομα, αλλά είναι ασπιρίνη σήμερα. Έτσι λοιπόν, νομοθετήσανε προχθές, να μην χρησιμοποιήσω καμιά σκληρή έκφραση, γιατί τους είχαμε συναντήσει όλους και τους είχαμε προειδοποιήσει. Νομοθετήσανε ότι αν το πρώτο παιδί ξεφύγει από προστατευόμενο, τα άλλα δύο που είναι μικρότερα θα το κόβουν και σε αυτά. Είναι συμπεριφορά απέναντι στην οικογένεια αυτή? Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κλαδιανάκη. Θα μείνουμε σε επαφή. Καλά. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Και ας παλέψουμε όλοι μαζί πιο δυνατά, παιδιά. Δεν γίνεται τίποτα. Έχει δίκιο και ο κύριος Κλαδιανάκης, γιατί μόλις στις 21 Μαΐου δημοσιεύθηκε το σχετικό προεδρικό διάταγμα. Τώρα προχθές, στην κυριολεξία προχθές δηλαδή, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, που αναφέρει τις προϋποθέσεις, τους όρους και τον τρόπο που θα δοθούν αυτά τα επιδόματα. Το ένα δηλαδή που είναι η στήριξη του παιδιού, που λέμε ότι αφορά τα 43 ευρώ σε όλη, από το πρώτο παιδί της κάθε οικογένειας, ανήλικο, μέχρι και τα 500 ευρώ, τα οποία αφορούν τις τρίτεκνες και τις πολύτεκνες οικογένειες, και βέβαια στην περίπτωση που η κάθε οικογένεια έχει τον απαιτούμενο αριθμό προστατευόμενων μελών. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Τα 500. Ναι, εννοείται. Πριν πάω σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Παπαδούκα που ήταν εδώ σήμερα. Ξέρω ότι έχετε υποχρεώσει και πρέπει να. Και εγώ σας ευχαριστώ που με καλέσατε. Καλή επιτυχία σας εύχομαι πάλι. Χαρήκαμε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντως, και εύχομαι από το μέρος μου να ευωδοθούν οι προσπάθειες και οι ελπίδες των αντιστοίχων πολυτέκνων. Και γενικά πρέπει, νομίζω, η κοινωνία μας να είναι ενωμένη. Μπορεί ένας να παίρνει δύο, άλλος τρία, άλλος πέντε, άλλος ένα, αλλά πρέπει αυτά να τα παραβλέψουμε και να ενωθούμε για να κατορθώσουμε τις επιδιώξεις μας, τις πραγματοποιήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα όμως θα περάσουμε σε ένα βίντεο που σας ενδιαφέρει, θα σας πω γιατί. Έχει γίνει μια πρόσφατη έρευνα από τον ΟΟΣΑ και δείχνει ότι ένας στους πέντε μαθητές στην Ευρώπη εγκαταλείπει το σχολείο σε κάποιο σημείο του εκπαιδευτικού του βίου. Και αυτό για να δουλέψει. Πάμε να το δούμε, περνάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τους υπόλοιπους. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΟΟΣΑ, ένας στους πέντε μαθητές εγκαταλείπει το σχολείο σε κάποιο σημείο του εκπαιδευτικού του βίου. Η ανάλυση των αιτιών της κατάστασης είναι ζωτική σημασίας, αλλά εξίσου σημαντική είναι η εξεύρεση τρόπων για την επανένταξη των νέων στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τι
μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να ανατρέψουμε αυτή την τάση και να φέρουμε τους μαθητές πίσω στις τάξεις? Σύμφωνα με τους ειδικούς, ένας από τους λόγους της εγκατάλειψης σχολείου μπορεί να είναι και η ενδοσχολική βία. Στην Ευρώπη, ένας στους 6 νέους, το 15% του πληθυσμού στις ηλικίες από 16 έως 20 ετών ή 19 εκατομμύρια μαθητές εγκαταλείπουν το σχολείο. Για να επιστρέψει ένας νέος στο εκπαιδευτικό σύστημα, αυτό που χρειάζεται είναι να αποκτήσει ξανά αυτοπεποίθηση. Με αυτή την άποψη συμφωνεί και ο Ζωέλ Μπιαναμό, ειδικός αναλυτής σε ζητήματα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν πρόσφατα στον Ντάβος, η Νότια Αφρική κατατάσσεται στην 133η θέση ανάμεσα σε 142 χώρες αναφορικά με την ποιότητα εκπαίδευσης. Τι συμβαίνει όμως στην Ελλάδα, πώς οι νέοι εγκαταλείπουν το σχολείο αλλά και το πανεπιστήμιο? Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, εδώ παρέα με τους εκπροσώπους από τις οικογένειες που έχουν παραπάνω από 3 παιδιά, δηλαδή με τους πολυτέκνους αλλά και τους τριτέκνους. Και φυσικά στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ιωάννης Λιούλιος, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων με 3 Παιδιά του Νομού Τρικάλων. Καλησπέρα κύριε Λιούλιο. Καλησπέρα σας από τα Τρίκαλα. Καλησπέρα από τα όμορφα Τρίκαλα, φυσικά. Και... όμορφα και τα ωραία μετέωρα. Ακριβώς. Καλησπέριζω εκεί εσάς κύριε Μαντάνη και την παρέα μας. Εμείς εδώ τα λόγια είναι φτώχεια. Έχουμε 4.500 εγγεγραμμένες οικογένειες στο νομό Τρικάλων, οι οποίες το 95% είναι και οι άντρες και οι γυναίκες άνεργοι, το επάγγελμά τους είναι άνεργος. Είμαστε όλες οι οικογένειες εδώ πέρα από αγροτικά σπίτια και όπως καταλαβαίνετε η αγροτιά έχει φτάσει κόκκινο και την βοήθεια που έχουμε από όλες τις κυβερνήσεις και ειδικά τώρα με τα επιδόματα της τρίτυπνης οικογένειας ήταν αντί να μας βοηθήσουν να μας εξοντώσουν τελείως. Πρώτον, είχαμε τη συρρήκνωση των μισθών. Τουλάχιστον με 5 και 6 φορές έχουν έρθει χαρτιά για συρρήκνωση των μισθών και τις συντάξεις. Το χειρότερο από όλα είναι η αδικία της τρίτεκνης και πολύτεκνης οικογένειας πάνω στο θέμα της μη στήριξης, έστω και ηθικά. Δεν υπάρχει και ένα ηθικό στοιχείο. Εμείς εδώ τα μηνύματα που παίρνουμε από όλους είναι μην ακούσουν τρίτεκνο και πολύτεκνο, του βγάζουν σπυράκια. Δεν ξέρω γιατί. Όλα τα κυβερνητικά στελέχη. Εμείς έχουμε βουλευτάς εδώ από όλα τα κόμματα. Κανένας δεν μας στηρίζει και κανένας δεν. Δηλαδή δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο λόγια. Τα λόγια έχουν τελειώσει. Θα πρέπει να βάλουν, να μελετήσουν την πολύτεκνη οικογένεια. Γιατί υποφέρει. Εμείς εδώ στα Τρίκαλα πεινάμε. Πεινάμε στην κυριολεξία. Δίνουμε γάλατα από κοινωνικές παροχές, από διάφορα εργοστάσια εδώ που έχουμε. Λοιπόν, και δεν ξέρουμε πού να δώσουμε. Κυρία Παπαδέα, ένα σχόλιο. Έχει δίκιο. Έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί αν το πρόβλημα το βιώνουμε με κάποια ένταση στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην επαρχία, να ξέρετε ότι το βιώνουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό. Και αν εδώ υπάρχει και κάποιο κομμάτι της κοινωνικής αλληλεγγύης, το οποίο είναι ορατό, απτό, δηλαδή μέσα από τις ενώσεις, δεν μπορεί κάποιος να προμηθευτεί τα απαραίτητα, το γάλα όπως λέει,
και κάποια άλλα είδη τροφίμων, στην επαρχία είναι ακόμα πιο δύσκολο. Γιατί βλέπουμε ότι η κοινωνική αλληλεγγύη στον ιδιωτικό τομέα είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, δεν θα πας σε καμιά εταιρεία και θα μιλήσεις για πολύτεκνους ή για τρίτεκνους, για βοήθεια σε πολύτεκνους ή τρίτεκνους. Εμείς το ζήσαμε αυτό ως ένας πολυτέκνων φέτος, όπου από πολλές ενώσεις και από πολλούς φορείς έδειξαν μεγάλη προθυμία στο να βοηθήσουν. Σκεφτείτε όμως αυτό σε τι μεγαλύτερο βαθμό γίνεται στην επαρχία. Κύριε Βουτζάν. Εγώ καταρχήν να χαιρετήσω τον φίλο μου, τον κύριο Γιάννη τον Λίλιο. Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε. Ναι. Τότε χαιρέτησα και τον κύριο Αγλαδιανάκη. Εντάξει, γνωρίζεστε, φαντάζομαι. Ναι, λίμωνο. Σε αυτά τα οποία λέει ο φίλος μου ο κύριος Γιάννης, έχει απόλυτο δίκιο. Όσον αφορά τα τρόφιμα, τα τρόφιμα πλέον δίνονται καθαρά με εισοδηματικά κριτήρια, εξευτελιστικά χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Θα πρέπει πραγματικά κάποιος να μην μπορεί να ζήσει. Όταν βάζουν εισοδηματικό κριτήριο της 11.000 ευρώ για να παίρνει κάποιος τρόφιμα, αλίμονο, αλίμονο. Αν μπορεί κάποιος να ζήσει δηλαδή με 15.000, με 17.000, ας πούμε, δεν δικαιούται αυτή την βοήθεια. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γιάννης έχει απόλυτο δίκιο, δηλαδή ούτε καν στα θεσμικά μέτρα. Παραδείγματος χάρη, στις μεταγραφές για τις οποίες μίλησε ο κύριος Αχλαδιανάκης, έχουν βάλει έναν νόμο, έχουν φτιάξει έναν νόμο ο οποίος είναι έκτρωμα, δίνει ένα ποσοστό στους τρίτεκνους και στους πολύτεκνους για να περάσουν σε κάποια σχολή, την οποία εμείς δεν τη θέλουμε, γιατί μας φέρουν απέναντι στην κοινωνία. Μα λέει οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι μπορούν να περνάνε και με χαμηλότερες βάσεις. Δεν θέλουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να συναγωνίζονται τα παιδιά των τριτέκνων και των πολυτέκνων επί ίσης όρης. Θέλουμε όμως μεταγραφές, γιατί αλίμονο μια οικογένεια να μπορεί να συντηρεί 2, 3 και 4 σπίτια. Αυτό ζητάμε και απαγορεύτηκε και δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική. Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Μάλιστα. Πόλεμος. Κύριε Λιούλιο, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή προσπάθεια. Κύριε Μαδανή, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν η αγαπητή μου πρόεδρε πριν, για αν το είπανε, για τα επιδόματα. Εμείς εδώ στα Τρίκαλα έχουμε σωρεντών προβλήματα ως προς τα δικαιολογητικά τώρα που θα δώσουν για τα πενιχρά αυτά επιδόματα, τα οποία τα έχουν κόψει τώρα τελείως, που δεν αξίζει τον κόπο δηλαδή να κάνεις και τα χαρτιά. Περισσότερα έξοδα θα κάνεις που θα τρέξεις να μαζέψεις τα χαρτιά, παρά δηλαδή να πάρεις το επίδομα. Βάλανε 10 χρόνια πρέπει να είσαι μόνιμα στην Ελλάδα. Εμείς έχουμε παραδείγματα εδώ πέρα. Εγώ Έλληνας πολίτης, τρικαλινός, και έχω πάρει μια αλλοδαπή. Τι δουλειά κάνετε, κύριε Λιούλιο, τι δουλειά κάνετε? Την οποία την έχω ας πούμε 7 χρόνια. Κύριε Λιούλιο, τι δουλειά κάνετε αν επιτρέπετε? Είστε αγρότης? Συνταξιούχος είμαι. Συνταξιούχος. Α, είστε συνταξιούχος. Μάλιστα. Λοιπόν, και έχετε 3 παιδιά. Τα παιδιά σας... Συνταξιούχου των 800 ναι. ευρώ, 2 παιδιά να σπουδάζουν. Σπουδάζουν. Πού τα παιδιά σας σπουδάζουν, είναι στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Αν δεν είχα βοήθεια από τους παππούδες, δεν υπήρχε περίπτωση ούτε εγώ να ζήσω. Αυτό που σας έλεγα πριν. Λοιπόν, ένα λεπτό τώρα, γιατί πρέπει να δείτε κάτι πολύ σημαντικό που λέγαμε στην αρχή για την υπογεννητικότητα. Να ολοκληρώσω. Ολοκληρώστε και να ετοιμάσουμε, παρακαλώ, από το κοντρόλ. Ένα λεπτό, κύριε Ρουλιό. Να ετοιμάσετε το κοντρόλ, παρακαλώ, αυτόν τον πίνακα που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πληθυσμό της χώρας. Ετοιμάστε το σιγά σιγά να ολοκληρώσει ο κύριος Λιούλιος για να μπορέσουμε να το δούμε. Πάμε. Ναι, κύριε Λιούλιο, ήθελα να πούμε, ας πούμε, για τα 10 χρόνια. Λοιπόν, έχω μια αλλοδαπή εγώ, την παντρευτήκαμε και τα λοιπά, Έλληνας πολίτης εγώ, παντρευόμαστε νόμιμα και τα λοιπά, και έχουμε κάνει στα 7 χρόνια 3 παιδιά. Και πάμε να κάνουμε τα χαρτιά να πάρει τρίτη μητέρα το επίδομα. Λέει δεν είστε μόνιμος κάτοικος στην Ελλάδα 10 χρόνια. Δεν του δικαιούσε το επίδομα. Πρώτη περίπτωση. Δεύτερη περίπτωση. Έχω φύγει στο εξωτερικό. Ειδικά εδώ στα Τρίκαλα έχουμε φύγει πάρα πολύ στο εξωτερικό με ρεστοράν και τα λοιπά, σερβιτόρια και ξέρω και αυτά. Και φεύγουμε κάποια στιγμή και ερχόμαστε στην Ελλάδα. Και θέλουμε να κάνουμε τα χαρτιά για να συνεχίσει να παίρνει το επίδομα η γυναίκα μου εδώ στα Τρίκαλα. Πάμε εκεί και λέει δεν είσαι τα τελευταία χρόνια 10 μόνιμος στην Ελλάδα. Δεν το δικαιούσε το επίδομα. Είναι ορισμένα πράγματα, αυτά που είπε και ο προηγουμένος ο πρόεδρος, είναι ορισμένα πράγματα που πιάνονται
και τιμωρούν πραγματικά την τρίτη και πολύτιμη οικογένεια. Όχι μόνο τις οικογένειες. Ενώ μπορούν να βρουν λύσεις, απλές λύσεις. Απλές λύσεις. Όχι μόνο τους. Μην το παίρνετε ως τρίτεκνη και πολύτεκνη. Την οικογένεια τιμωρούν γενικά. Την οικογένεια, σε ναι. μια εποχή που την οικογένεια την έχει ανάγκη τώρα, αυτό το κράτος. Μια οικογένεια με ένα παιδί μας δουλεύουν τώρα. Λέει θα δώσουμε επίδομα σε ένα παιδί το οποίο θα πάρει 13 ευρώ το μήνα. Ωραία. 13, βάλτε 13. Μια ανωτελεία σας παρακαλώ. Πρέπει να δείξω ένα πίνακα. Ακούστε τώρα. Το παρακολουθείτε κι εσείς και φυσικά το βλέπετε κι εσείς εδώ. Να δείξουμε αυτό το πίνακα. Θα σας διαβάσω. Αυτός είναι ένας πίνακας τον οποίο δημοσιεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δείχνει ουσιαστικά τον πληθυσμό της κάθε χώρας από το 2001 μέχρι το 2012. Για να τον βρείτε αυτό τον πίνακα, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να μπείτε στο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις στατιστικές μελέτες που κάνω. Εδώ λοιπόν τι φαίνεται σε αυτό τον πίνακα. Η Ελλάδα το 2001 είχε πληθυσμό 10.931.206 άτομα. Το 2011 έχει 11.309.885 άτομα, δηλαδή έχει αυξηθεί. Το 2012 όμως έχει 11.290.067. Πόσες χιλιάδες κόσμο προς τα κάτω έχουμε το 2012. Θα δείτε ότι το 2013, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έχουμε κάνει, ότι ο αριθμός θα είναι ακόμα χαμηλότερος. Και σε μερικά χρόνια μην εκπλαγείτε να γυρίσουμε πάλι στα 10 εκατομμύρια. Από 11.290 που είμαστε σήμερα. Προσέξτε τώρα, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, τι συμβαίνει στην Τουρκία. Η Τουρκία το 2001 είχε πληθυσμό 67.895.581 άτομα. Το 2011 έχει 73.722.988 άτομα και το 2012 η Τουρκία έχει πληθυσμό 74.724.269 άτομα. Δηλαδή, σε έναν χρόνο ο πληθυσμός της Τουρκίας αυξήθηκε κατά 1 εκατομμύριο. Ενώ σε εμάς φυσικά μειώθηκε. Θα μπορούσα να σας πω και για άλλες χώρες, οι οποίες παρουσιάζουν όντως κάποιες από αυτές πρόβλημα υπογενικότητας, αλλά θα κάνω μια σύγκριση με μια χώρα η οποία δεν είναι ανεπτυγμένη όπως είμαστε εμείς. Φυσικά δεν κοιτάμε μόνο την πρωτεύουσα της Τουρκίας που εκεί φυσικά γίνεται και ολόκληρο το τουριστικό αλεσβερίσι. Για να πάει κάποιος προς τα μέσα να δει, ακόμα σε σκηνέζουν οι άνθρωποι. Θέλω να σας πω όμως ότι μια χώρα η οποία δεν έχει λεφτά. Ο πίνακας αυτός ανέκαθεν, δεν ναι. είναι ακριβής. Γιατί δεν είναι ακριβής. Ο πίνακας δεν είναι ακριβής. Τι ο πίνακας δείχνει τα άτομα τα οποία απογράφηκαν στην Ελλάδα. Ακούστε με. Φυσικά και η απογραφή. Ο ελληνικός πληθυσμός ναι. και δεν θέλουμε μακριά από εμάς οποιαδήποτε διάθεση να εθνικοποιήσουμε. Όχι, τα δεν ζητήματα. Εθνικοποιούμε. Προσέξτε. Λοιπόν, προσέξτε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ζουν τουλάχιστον νόμιμα παραπάνω από 2 εκατομμύρια μετανάστες. Οικονομικοί ναι. μετανάστες. Ακούστε, όχι. Οι οποίοι όμως έχουν προσθεθεί για να βγουν αυτά τα νούμερα. Δεν το γνωρίζουμε. Ο ελληνικός πληθυσμός. Τον αμφισβητούμε τα νούμερα αυτά, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δείχνουν κάτι όμως. Θα σας πω μόνο το εξής. Πρόσφατα έβλεπα ένα ρεπορτάζ το οποίο είχε να κάνει με τους μεευτήρες και έλεγε ότι το 2012 οι γεννήσεις ήταν 5.000 λιγότερες από ό,τι ήταν το 2011. Μα αυτό το αποτυπώνει αυτός ο πίνακας ξεκάθαρα. Ακούστε, αν διαβάσετε το ποσοστό, ακούστε με, από το 2009 και μετά φαίνεται καθαρά η μείωση του πληθυσμού. Αυτή είναι μια επίσημη μελέτη που δίνει η Ευρωπαϊκή Επίσημα. Ένωση. Δεν θα μπορούσα να στηρίξω σε άλλη μελέτη αυτή τη στιγμή και όχι ότι στηρίζομαι σε αυτή τη μελέτη. Όχι, μόνο και μόνο. Μπορούμε να την αμφισβητήσουμε όπως αμφισβητούμε και το όριο της φτώχειας που λέμε είμαστε τόσοι σήμερα. Ναι, παρακαλώ, σας ακούω κύριε Λιούλιο. Ο κύριος Βουτσάς έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Γιατί εμείς εδώ στα Τρίκαλα οι γεννήσεις ήταν 523 το 2012 και οι 260 ήταν από λαδαπούς. Μάλιστα. Εννοείται δηλαδή ότι μέσα σε αυτόν τον αριθμό είναι και αλλοδαπή. Άρα Βεβαίως. Το 11 εκατομμύρια, δηλαδή μπορεί να είναι το 1 εκατομμύριο να έχουν μετρήσει τους μετανάστες. Μήπως είναι λίγο υπερβολικό. Δεν μπορούμε, αυτό που δείχνει αυτός ο πίνακας και που είναι το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι από το 2011 μέχρι το 2012 υπάρχει μείωση. Το ίδιο ποσοστό μεταναστών μπορεί να υπήρχε και το 2001.
αυτό δεν μπορούμε. Δηλαδή, αν το αμφισβητήσουμε για το 11, θα πρέπει να το αμφισβητήσουμε και για το 1. Μα οπότε δεν στατιστικά, να αυτό λέω, στατιστικά δεν αλλάζει. Το ότι όμως υπάρχει μειωμένος αριθμός γεννήσεων το τελευταίο χρόνο, σημαντικός, μετρήσιμος στατιστικά, αυτό είναι ένα γεγονός το οποίο πρέπει να υποθεί και πρέπει να υποστηριχτεί. Και όχι μόνο να κάνουμε τη σύγκριση με τη γείτονα χώρα, ας δούμε λοιπόν αυτή η αύξηση του πληθυσμού και κυρίως στη ηλικιακά του ενεργού πληθυσμού λοιπόν, πόσο έχει βοηθήσει την ανάπτυξη, τους ρυθμούς ανάπτυξης. Ας μετρήσουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης του δικού μας και της Τουρκίας, για να δούμε πόσο έχει βοηθήσει η ανάπτυξη του ενεργού πληθυσμού. Ναι, και να δούμε γιατί πρέπει να στηριχτεί ο ενεργός πληθυσμός. Πόσο είναι ο μισθός στην Τουρκία, διότι βασικός, και σε σύγκριση με εμάς, αυτό θέλω να πω. Και πόσο ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχει εδώ άλλη αυτό. Γίνεται μια σύγχυση σε σχέση με, με τους μισθούς. Εδώ μιλάμε για την αγοραστική αξία. Οι ναι. μισθοί στη Βουλγαρία είναι μικρότεροι από την στην Ελλάδα. Η αγοραστική αξία αυτή τη στιγμή όμως των Βουλγάρων είναι μεγαλύτερη από την των Ελλήνων. Να σας πω κάτι και η Βουλγαρία έχει αύξηση. Έχει από 7.369.000 που είναι το 11, είναι 7.369, 7.327, λιγότερη, συγγνώμη, δεν είναι αύξηση. Όμως λιγότερη. Οι ρυθμοί ανάπτυξης διεθνώς μετρούνται με κάποια στάνταρ, δεν μετρούνται ούτε με το μισθό, και ούτε η Γερμανία έχει μειώσει. Ούτε ενώ με τη σύνταξη της κάθε χώρας. Μετρούνται λοιπόν με στοιχεία που ισχύουν διεθνώς. Έτσι μόνο μπορούμε να συγκρίνουμε οικονομίες. Αλλιώς, αν εξετάσουμε τις ιδιαιτερότητες της κάθε οικονομίας, δεν θα καταλήξουμε σε συμπέρασμα. Αυτό όμως που εγώ θέλω να πω και που νομίζω ότι είναι το σημαντικό, είναι ότι εμείς δεν ζητάμε τίποτα άλλο. Επικαλεστήκατε ένα νόμο του 44, mm-hmm. συνταγματικό, που κατοχυρώνει την ελληνική οικογένεια. Μεταγενέστερα, το 75, υπήρξε και ένας άλλος νόμος που λέει ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης πρέπει να πληρώνει φόρο ανάλογα με τις δυνατότητές του, να είναι αναλογικός. Εμείς δεν ζητάμε ούτε εξαίρεση, ούτε τίποτα άλλο. Ζητάμε να εφαρμοστούν οι νόμοι, οι συνταγματικά κατοχυρωμένες, τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα των πολίτεκνων, των τρίτεκνων και όλων των άλλων κοινωνικών παραγόντων, και πάνω εκεί να πατήσουμε, έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε αυτά τα στοιχεία. Πάντως, κύριε Βουτσάκη, αυτό που είπατε πριν, δεν ξέρω να σας απαντήσω και θεωρώ ότι δεν έχει γίνει μέσα σε αυτόν τον αριθμό να είναι και αλλοδαπή, εννοώ μετανάστες. Με ποια έννοια, δηλαδή θα πάει ο απογραφέας κάτω στην Αθηνά και θα μετρήσει 100.000, 10.000, 20.000, όταν ο άλλος, ας πούμε, δεν έχει ούτε χαρτιά, θα τον βάλει στην απογραφή σε ένα σπίτι? Μιλάμε για τους επίσημους, δεν μιλάμε για τους ναι. παράνομους. Όχι. Αυτός ο πληθυσμός, λέει η Ευρωπαϊκή είναι Ένωση, είναι παραπάνω από 2 εκατομμύρια. Όχι, κύριε Μαλάνη. Ναι, με την έννοια ότι από 11.290 που είμαστε σήμερα, να είναι ο πληθυσμός μαζί με τους μετανάστες, νόμιμους ή μη νόμιμους, να είναι 13. Αυτό όχι, λέτε εσείς. Όχι, μέσα στο 11.290 είναι και οι μετανάστες. Είναι και οι αυτό και δεν το ξέρω να σας το απαντήσω. Είναι σοβαρό κύριε αυτό που λέτε, αν συμβαίνει αυτό, θα πρέπει να καταγγελθεί. Κύριε Μαλάνη, από κάπου. Ναι, σας ακούω, κύριε. Εγώ σας μιλάω με σιγουριά. Σας μιλάω με σιγουριά. Έχει δίκιο. Σας μιλάω με σιγουριά αυτό. Αυτοί οι ολοδαποί που σας λέω εδώ στα Τρίκαλα έχουν οικογενειακή μερίδα στο Δήμο Τρικαίων. Και σε κάθε Δήμο και στους άλλους τρεις Δήμους του Νομού Τρικάλων. Αυτοί είναι και γραμμένοι κανονικά στα δημοτολόγια και θα ψηφίσουν κιόλας τώρα. Καλά, καλάβατε. Θα το δούμε αυτό. Είναι με άδεια διαμονής κανονικά. Μάλιστα. Δεν είναι μετανάστες δηλαδή της ομόνοιας. Η επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πάντως σας το λέω, διότι βασιζόμαστε σε αυτό και φυσικά μπορούμε να αμφισβητούμε κάθε μελέτη. Όχι, δεν την αμφισβητούμε. Δεν αναφέρει κάτω συγκεκριμένα σε κάποιο κουτάκι ότι μέσα σε αυτό τον πληθυσμό είναι, είναι και μετανάστες. Λέει πόσο είναι ο πληθυσμός της χώρας. Μόνο πάνω σε αυτό. Σας το λέω. Δηλαδή μπορεί να το δει οποιοσδήποτε στο δημοσκόπηση, λοιπόν, η οποία έγινε. Κύριε Λιούλιο, ναι, ναι, ναι. Να σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια σας ευχόμαστε και καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Ό,τι χρειαστεί, να ξέρετε ότι έχετε βήμα. Σε όλους και τους προέδρους. Από την τηλεόραση της Ζούγκλας εδώ. Ζούγκλα TV. Πάντα η Ζούγκλα ήταν κοντά μας και στις εφημερίδες και σε όλα τα μέσα που έχει. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό.
και σας δίνουμε τα χαιρετίσματα από τα όμορφα μετέωρα. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω και εσάς που ήσασταν εδώ σήμερα. Θα περάσουμε στο δεύτερο θέμα τώρα που έχει να κάνει με τον τουρισμό. Έχει έρθει στο στούντιο ο συνάδελφός μου Θάνος Ολέκας. Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε. Να αρχίσουμε από τις κυρίες, από την κυρία Παπαδέα. Εγώ, με αφορμή το βήμα που μου δίνετε εδώ πέρα, θέλω να πω 2-3 πρακτικά πράγματα. Πρώτον, ότι στο site του ΟΓΑ και στο site της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος είχε αναρτηθεί το link εκείνο, που, μέσα από το οποίο μπορεί ο καθένας να τυπώσει το σχετικό έντυπο του ΟΓΑ, που αφορά το επίδομα, γιατί το 2012 έχουμε λάβει οικογενειακό επίδομα όλοι. Και λόγω του ότι γίνεται ηλεκτρονικά η υποβολή της δήλωσης φέτος, δεν θα σταλεί έντυπο από τον οργανισμό. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να το αναζητήσουμε, να το βρούμε και να το τυπώσουμε ή να χρησιμοποιήσουμε το νούμερο που αφορά τον καθένα. Η εκτύπωση γίνεται πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας το ΆΜΚΑ και τον αριθμό φορολογικού μητρώου. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το δεύτερο, που θα πρέπει να προσέξουν όλοι οι πολύτεκνοι πολίτες, είναι με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, τη συμπλήρωση του Α21, το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει, λόγω του ότι το σύστημα χθες ανέβηκε το TaxisNet και μετά έπεσε, όπως ξέρετε κι εσείς, και δεν έχουμε καταφέρει να μπορούμε να δούμε λεπτομέρειες τι ακριβώς στοιχεία ζητάει το συγκεκριμένο έντυπο. Απλά θα πρέπει να ζητήσουν από τους λογιστές ή από οποιονδήποτε τους βοηθήσει στη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης να συμπληρώσουν και αυτό το έντυπο. Έγκαιρα να προμηθευτούν τα διάφορα δικαιολογητικά πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, εντοπιότητας και όλα αυτά τα γραφειοκρατικά που συζητήσαμε εδώ πέρα, που καταντούν δυσλειτουργικό το γεγονός του να πάρει και ένα επίδομα, και να παρακολουθούν τις ημερομηνίες και κυρίως να μην χάσουν τις προθεσμίες, που πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους στους κατατόπους ανταποκριτές του ΟΓΑ ή στους Δήμους ή στον ίδιο τον οργανισμό, έτσι ώστε να μπουν στη διαδικασία λήψης του εν λόγω επιδόματος. Κύριε Βουτζά. Εγώ εκείνο το οποίο είχα να πω, ήθελα να το πω και στο φίλο μας, τον οποίο έδινε Πανελλήνιες, αλλά το μάθημα της έκθεσης δόθηκε, ο οποίος αναφέρθηκε σε ενότητα. Και με αφορμή αυτό και με αφορμή το ότι κάθε φορά που αναφερόταν η κουβέντα σε εμάς, η τρίτεκνη και η πολύτεκνη, ένα από αυτά τα οποία έχει καταφέρει η άρχουσα τάξη είναι να μας πάσει σε πάρα πολλά κομμάτια. Και κάθε φορά όπου κάποιος πάει να διαμαρτυρηθεί, όλοι οι υπόλοιποι πέφτουν να τον φάνε. Όπως σας είπα, είμαι και εκπαιδευτικός και έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο θέμα με τους εκπαιδευτικούς τον τελευταίο καιρό. Και αντιμετωπίσαμε. Βέβαια, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης φάνηκε ότι όλη η κοινωνία ήταν απέναντί μας. Ακούστε. Σε αυτό το οποίο έχει γίνει στη ζούγκλα, εγώ φιλοξένησα. Στη ζούγκλα ήταν 50-50 οι απόψεις για το αν είχαν δίκιο ή όχι καθηγητές. Όταν άρχισε η ιστορία με την ΟΛΜΕ ότι θα κάνει απεργία μέσα στις πανελλαδικές εκστάσεις, βγήκαν όλα τα κανάλια, τα τηλεοπτικά εννοώ, διότι υπάρχει και διαδικτυακή τηλεόραση, και φιλοξενήσανε συνδικαλιστές της ΟΛΜΕ και τους βάζανε απέναντι με βουλευτές για να γίνεται ντόρος στο αδελτία των 8. Εμείς εδώ επιλέξαμε κάτι άλλο. Φιλοξενήσαμε μαθητές. Θέλαμε τις απόψεις των μαθητών και τους φιλοξενήσαμε. Και αυτά όλα μπορείτε να τα δείτε φυσικά και μέσω του YouTube αλλά και μέσω του Facebook. Εγώ θα σας πω το εξής. Όταν φιλοξενήσαμε μαθητές την επόμενη μέρα, την Κυριακή, ανεβάζοντας στο διαδίκτυο τις απόψεις των μαθητών για το θέμα των Πανελληνίων, αυτό που έχει προκύψει όμως, επαναλαμβάνω, μεταξύ της ΟΛΜΕ και του Υπουργείου Παιδείας. Μέσα σε μία μισή ώρα, παραπάνω από 10.000 κλικς είχε κάνει το συγκεκριμένο απόσπασμα εκείνης της εκπομπής που ήταν η απόψη των μαθητών. Κανένας δεν είχε φιλοξενήσει τους μαθητές. Μόλις έγινε αυτό, την επόμενη εβδομάδα αρχίσαμε και βλέπαμε πάλι στην τηλεόραση τους μαθητές. Καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Δηλαδή, το πώς αντιμετωπίστηκε από τα μέσα ενημέρωσης το θέμα αυτό έχει να κάνει καθαρά με την επιλογή φυσικά του κάθε δημοσιογράφου και του μέσου τι θέλει να προβάλλει προς τα έξω. Εμείς θεωρήσαμε ότι αυτοί που έπρεπε να μιλήσουν εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή ήταν οι μαθητές. Διότι αυτό το παιχνίδι παιζόταν στην πλάτη των μαθητών. Όχι ότι δεν είχαν δίκιο οι καθηγητές να μιλήσουν, οι εκπαιδευτικοί. Μπορούσε να γίνει ένας διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Έτσι δεν είναι. Μην ξεχνάμε ότι το ίδιο θέμα, πρόβλημα, είχε προκύψει πριν λίγο καιρό με τους μηχανοδηγούς του μετρό.
Και βεβαίως. Και τους εργαζόμενους. Βεβαίως. Είμαι το... γι' αυτό από την αρχή είπα ότι η Τρίτη είναι μια ομάδα ανθρώπων που την εφήβρε η κυβέρνηση. Διότι πολύ απλά, αν είχε τη θέληση να τους χαρακτηρίσει πολύτεκνους, θα μπορούσε να το κάνει. Δεν το είχαν ισχυριστεί. Δεν το είχαν κάνει παντιέρα προεκλογική. Δεν στηρίχτηκε η κοινότητα των τρίτεκνων πάνω σε αυτή την πρωτοβουλία. Ολοκληρώστε εγώ, κύριε Βουτσά, ναι, γιατί πρέπει να περάσω στο άλλο θέμα. Σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει. Τα μέσα ενημέρωσης και η κοινωνία το θέμα αυτό. Η κοινωνία γενικά, τα υπόλοιπα κομμάτια της, βέβαια δεν είναι κάτι καινούργιο, έχει υποθεί από τον Μπρέχτ. Το περίπου το 36. Είχε πει λοιπόν ότι όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, βέβαια τότε ήταν ο Χίτλερ στην εξουσία, όταν ήρθαν να πάρουν τους Εβραίους, δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν Εβραίος, δεν με ένοιαζε. Όταν ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές, δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής και δεν με ένοιαζε. Όταν ήρθαν να πάρουν τους ομοφυλόφιλους, δεν μίλησα γιατί δεν ήμουν ομοφυλόφιλος και δεν με ένοιαζε. Όταν ήρθαν να πάρουν εμένα, δεν βρέθηκε κανένας να με στηρίξει. Αυτό σε αναφορά σε αυτό το οποίο είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Αχλαδιανάκης, αλλά και σε αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Παπαδούκας, αλλά και η κυρία Παπαδέα, χρειάζεται ενότητα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Να είστε σίγουροι ότι θα ακολουθήσει και άλλη εκπομπή με τα αιτήματά σας. Και φυσικά με τα δικά σας τα προβλήματα, γιατί βλέπω ότι τα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον η συμβατική τηλεόραση, δύσκολα φιλοξενεί πολυτέκνους και τριτέκνους. Υπάρχει εμπάργκο. Και μάλιστα, ενώ με δημοσιογράφους πάρα πολλές φορές έχουμε κλείσει για press conference, τελευταία στιγμή αναβάλλεται. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει. Εδώ όμως δεν αναβλήθηκε τίποτα, το είδατε. Όχι, και σας το λέω και δημόσια ότι θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες εκπομπές. Ωραία, θα έχουμε τη δέσμευσή σας και θα την τηλεόραση. Θα την κάνουμε κλικ στο YouTube. Δεν είναι θέμα το. Αυτό σας το είπα, διότι είχε να κάνει με τους μαθητές καθαρά. Διότι είχαν θάψει τους μαθητές και είχαν βγάλει μπροστά την κόντρα αυτή μεταξύ των πολιτικών και των συνδικαλιστών. Εντάξει, δεν λέω, αλλά μαθητές, ρε παιδιά, πού είναι οι μαθητές? Και μετά τους θυμηθήκαν τη δεύτερη εβδομάδα. Πρέπει να αλλάξω θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ, χωρίς εμπάργκο. Και το λέω δημόσιο, όπως το είπα και πριν, ότι θα σας ξαναφιλοξενήσω σε αυτή την εκπομπή. Και αν όχι στη συγκεκριμένη διαδικτυακή τηλεόραση, μπορεί και σε ένα πιο μεγάλο στούντιο που βρίσκεται εδώ πιο δίπλα. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στο τουρισμό. Αισιόδοξες οι προβλέψεις, υπάρχουν κρατήσεις, εντυπωσιακή ανάκαμψη. Περάσουμε και στο πρώτο βίντεο μέχρι να έρθει ο Θάνος Ολέκας εδώ στο στούντιο. Εντυπωσιακή ανάκαμψη αναμένεται να παρουσιαστεί φέτος το καλοκαίρι στον τομέα του τουρισμού, με τις προβλέψεις των αρμοδίων του κλάδου να κάνουν λόγο για 17 εκατομμύρια αφίξεις. Μακάρι να έρθουν τόσοι, να βγάλετε και κάνα φράγκο του τουρισμού. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε στο στούντιο. Εντυπωσιακή ανάκαμψη αναμένεται να παρουσιαστεί φέτος το καλοκαίρι στον τομέα του τουρισμού, με τις προβλέψεις των αρμοδίων του κλάδου να κάνουν λόγο για 17 εκατομμύρια αφίξεις. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έπειτα από τις μειώσεις την περασμένη χρονιά, φέτος συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Η Ελλάδα επανέρχεται στις προτιμήσεις των τουριστών. Όπως δηλώνει ο διευθυντής του μεγάλου αυστριακού ταξιδιωτικού οργανισμού RUEFA, Walter Kral, η αύξηση στις κρατήσεις ανέρχεται στο 40% σε σχέση με πέρσι, φτάνοντας στα επίπεδα του 2010, που ήταν μια καλή χρονιά για την Ελλάδα. Ο ίδιος τονίζει πως η εμπιστοσύνη για την Ελλάδα έχει επιστρέψει, καθώς πέρσι επικρατούσε ανασφάλεια ως προς την επάρκεια τροφίμων, όμως έχει διαπιστωθεί πως τίποτε δεν συνέβη και οι ανησυχίες ήταν υπερβολικές. Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Αυκατούδης, διευθυντής του μεγάλου ταξιδιωτικού οργανισμού Thomas Cook Austria, επισημαίνει πως φέτος δεν υπάρχουν αρνητικές ειδήσεις και άσχημες εικόνες από την Ελλάδα. Κάτι που εμπνέει ασφάλεια στις οικογένειες, ενώ τονίζει πως οι αυξήσεις κινούνται σε υψηλά διψήφια ποσοστά. Πέραν της Κρήτης, της Ρόδου, της Σκόη της Κέρκυρας, μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν φέτος και άλλα μικρότερα νησιά.
Οι κρατήσεις από τη Γερμανία για την Ελλάδα παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση σύμφωνα με γερμανικά τουριστικά γραφεία. Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες της Τουρκίας και της Ελλάδας συμφώνησαν να ρίξουν στην αγορά της Ρωσίας, της Κίνας και της Ινδίας κοινά ταξιδιωτικά πακέτα για τις δύο χώρες. Ο Γενικός Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίες με την Ελλάδα, ενώ η Σαντορίνη κατατάχθηκε στην πρώτη θέση μεταξύ των 10 κορυφαίων νησιών στην Ευρώπη από την TripAdvisor, την κορυφαία ταξιδιωτική ιστοσελίδα στον κόσμο. Φάνο Λέκα, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα στους τηλεακροατές μας. Τηλεακροατές. Καλά, δεν ακούει κανένας ραδιόφωνο. Τώρα όλοι βλέπουν πια. Το θέμα είναι, είχαμε τώρα, έβλεπες εσύ την εκπομπή, τους τρίτεκνους, τους πολυτεκνούς. Εσύ ετοιμάζεις να γίνεις μπαμπάς. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Θα κάνεις και δεύτερο και τρίτο παιδί ή θα μείνεις στο πρώτο? Να δούμε πώς θα πάει τον πρώτο χρόνο, πώς θα τα καταφέρουμε και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Το σκέφτεσαι όμως και λες άμα κάνω και δεύτερο και τρίτο... Πρέπει να βρω και δεύτερη και τρίτη δουλειά. Και δεύτερη και τρίτη, έτσι πάει. Μία δουλειά και μία ένα δουλειά, παιδί. Ένα παιδί ακριβώς. Πραγματικά θέλω το σχόλιο σου για αυτό που είδες. Είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα η υπογεννητικότητα στη χώρα μας και δυστυχώς το άσχημο είναι ότι δεν υπάρχουν κίνητρα. Κάθε άλλο. Υπάρχουν αντικίνητρα για την δημιουργία οικογένειας πλέον στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια τα οποία απλά συμβιώνουν, παντρεύονται, μένουν μαζί, αλλά ενώ θέλουν να κάνουν παιδί, καθαρά για οικονομικούς λόγους, δεν προχωράνε στο βήμα αυτό να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, και αυτό είναι πράγματι πάρα πολύ λυπηρό. Και δυστυχώς είναι από τις λίγες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συμβαίνει, ενώ σε άλλες χώρες, όχι τόσο του Νότου, όσο της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης, υπάρχουν κίνητρα προς τις οικογένειες να μεγαλώσει η οικογένειά τους και να κάνουν παιδιά, γιατί βλέπουν ότι αυτό είναι το μέλλον. Δυστυχώς στη χώρα μας, λόγω οικονομικής κρίσης. Αλλά πέρα από αυτό, η οικονομική κρίση ήταν, θα έλεγα, μια αιτία. Πολλά χρόνια πριν δεν υπήρχε καθόλου μέρημνα προς τον οικογενειάρχη να μεγαλώσει την οικογένειά του. Εντάξει. Βέβαια, αυτοί τώρα που έχουν 3 και 4 παιδιά αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι πώς θα μπορέσουν να τους εξασφαλίσουν τα προστοζήν. Βέβαια, έχουμε και τις θετικές ειδήσεις σήμερα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό. Είδες πριν από λίγο ότι φέτος περιμένουμε 17 εκατομμύρια αφίξεις. Ακριβώς. Αν είναι τόσες, καλά θα πάει. Αν δεν είναι τόσες, αρκετά καλά. Βέβαια, πώς θα χειριστούν και οι δικοί μας τους τουρίστες που είναι, θα έρθουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αν σκεφτούμε ότι πέρσι τα στοιχεία του 12 μιλούσαν για 15,5 εκατομμύρια τουρίστες, βλέπουμε ότι υπάρχει μια αρκετά μεγάλη αύξηση. Βέβαια, σε αυτό έχει παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η εικόνα που έχει πλέον η Ελλάδα προς το εξωτερικό. Όπως ακούσαμε και στο βίντεο, δεν υπάρχουν πλέον άσχημες ειδήσεις για το οικονομικό, το κοινωνικό και το ευρύτερο κλίμα στην Ελλάδα. Όπως ένα διάστημα που λέγανε μην έρθετε στην Ελλάδα, δεν ακριβώς είναι ασφαλής χώρα, έδινα, θα σας φύγει μολότοφ από τη γωνία. Εξέδιδαν οδηγίες διάφορες πρεσβείες, Αμερικανικοί, Αγγλικοί, Αυστραλιανοί, οτιδήποτε. Βέβαια, ενδεχομένως κρύβονται και άλλα συμφέροντα από εκεί πίσω, αλλά το θέμα είναι ότι δινόταν και από τη χώρα μας η αφορμή για κακά σχόλια. Πλέον φαίνεται ότι όσον αφορά το τουριστικό κομμάτι, όπως ακούσαμε και στο βίντεο, θα πάμε καλύτερα. Και εδώ είναι να σκεφτούμε πόσο πολύ καλύτερα θα μπορούσαμε να πάμε εάν γινόταν και το βήμα να μειωθεί επιτέλους το ΦΠΑ στην εστίαση. Να το δούμε. Πάμε στον Ανδρεάδη τον Ανδρέα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ξενοδόχων και θα μας απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις. Κύριε Ανδρεάδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, είμαι ο πρόεδρος του ΣΕΤΑ, του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Πρόεδρος Συνδέσμου των Ελληνικών Τουριστικών, Επιχειρήσεων. Ο οποίος εκπροσωπεί και τις 14 πανελλήνιες ενώσεις, άρα όλο το πλέγμα του τουρισμού συνολικά, όχι μόνο τα ξενοδοχεία. Ωραία. Αισιόδοξα τα μηνύματα για φέτος, κύριε Ανδρεάδη. 17 εκατομμύρια αφίξεις βλέπουμε ότι περιμένει η Ελλάδα. Τι λέτε εσείς? Ναι, η εκτίμησή μας ήταν ήδη από πέρσι το χειμώνα, βλέποντας το προγραμματισμό των αεροπορικών θέσεων, περισσότερο από 1 εκατομμύριο νέες θέσεις είχαν προγραμματιστεί. Το κλίμα ήδη από τα τέλη του χρόνου είχε αρχίσει να αλλάζει και βλέπαμε ότι αν δεν συνέβαινε κάτι απρόοπτο, προς το παρόν ευτυχώς δεν έχει συμβεί κάτι. Είναι θετική εικόνα, οι κρατήσεις συνεχίζονται σε διψήφιο ποστό. Άρα είμαστε αισιόδοξοι καταρχάς για τη ζήτηση. Αυτό βέβαια, όπως είπατε σωστά πριν,
βάζει κάποια ερωτηματικά. Καταρχάς, πρώτον, την ποιότητα των υπηρεσιών. Εγώ θέλω να παρατηρήσω και είναι επισημένο την επισήμανση και του Πρωθυπουργού, πρώτον στους επιχειρηματίες όσον αφορά την ποιότητα που θα δώσουν και στους εργαζόμενους στον τουρισμό. Μεγάλη ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ελλάδα είναι βρώμικη, οι παραλίες είναι βρώμικες αυτή τη στιγμή. Πρέπει να καθαριστεί όλη η χώρα, έχουμε καθυστερήσει. Έχει τεράστιες ευθύνες στην τοπική αυτοδιοίκηση, στην ποιότητα και ειδικά στην καθαριότητα. Και βέβαια, πάνω απ' όλα να υπάρχει ασφάλεια, η οποία ως τώρα φαίνεται ότι υπάρχει, οι απεργίες είναι ελάχιστες και αυτό το καλό κλίμα να βάλει μία βάση, γιατί το να κάνουμε φέτος 17 εκατομμύρια δεν σημαίνει πολλά. Θα είναι μία ανάσα στην οικονομία, αν δεν μπει μία βάση να πάμε στα 18, 19, 20, 24 εκατομμύρια την επόμενη πενταετία και η Ελλάδα να βγει από την κρίση βοηθούμενοι πάρα πολύ από το κομμάτι του τουρισμού. Ερώτηση, Θάνο Λέκα, προς τον κύριο Ανδριάδη. Ναι, θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Μία έχει να κάνει με την πρόβλεψή σας όσον αφορά την ποιότητα των τουριστών που θα έρθουν. Δηλαδή, την κατακεφαλήν δαπάνη των τουριστών. Ακούγεται ότι η Ελλάδα πλέον προσελκύει όλο και περισσότερο ποιοτικούς τουρίστες. Δηλαδή, τουρίστες που δεν έρχονται με ένα πακέτο, ας πούμε, των 500 ευρώ για μια εβδομάδα, όλοι included, οπότε πληρώνει στο τουριστικό πρακτορείο 500 ευρώ και στην Ελλάδα δεν ξοδεύει ούτε ένα ευρώ. Ακούγεται ότι ο τουρισμός ανεβαίνει εκτός από αριθμητικά και ποιοτικά. Ποια είναι η εκτίμησή σας? Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, σας δώσω δύο στοιχεία. Ένα είναι ότι την χρονιά των Ολυμπιακών το 2004 η χώρα είχε 25% καταλήμματα 4 και 5 αστέρων και 75% καταλήμματα 3 αστέρων και κάτω. Φέτος έχει 40% καταλήμματα 4 και 5 αστέρων και 60% τριών και κάτω, ενώ ο στόχος με ορίζοντα το 2020 είναι να έχουμε αναστρέψει την αναλογία, να έχουμε 60% 4 και 5 αστέρων. Άρα έχουμε μία καταρχάς ποιοτική βελτίωση των υποδομών μας όσον αφορά τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Κατά δεύτερον, έχουμε μία ποιοτική βελτίωση του μείγματος. Μην ξεχνάμε ότι χάσαμε τα προηγούμενα χρόνια τις παραδοσιακές αγορές Αγγλίας, Γερμανίας, Αμερικής, οι οποίοι είναι κυρίως πελάτες σε αρκετά μεγάλο βαθμό ψηλό επίπεδο. Μόνο οι Ρώσοι ήταν αυτοί οι οποίοι διατηρούσαν αυτή τη δυναμική, ενώ αυξήσαμε πολύ τους Βαλκάνιους και Τούρκους, οι οποίοι είναι βέβαια και αυτοί επιθυμητοί επισκέπτες, αλλά επειδή μένουν πολύ λιγότερες μέρες, κατά μέσο όρο έχουν μικρότερη κατακεφαλή δαπάνη. Ναι, εδώ άρα, όμως υπάρχει ένα ερώτημα, κύριε Ανδρεάδη. Ναι. Εντάξει, οι τουρίστες. Ο Έλληνας πού θα κάνει διακοπές φέτος? Ναι. Τιμές θα υπάρχουν χαμηλές για να μπορέσουν να πάνε και οι Έλληνες διακοπές? Μνημονεύσατε το TripAdvisor. Πλέον, ξέρετε, οι κρατήσεις στον τουρισμό γίνονται από το διαδίκτυο. Πέρασε η εποχή που οι τιμές ήταν κρυμμένες σε ένα ντουλάπι. Όπως και η τηλεόραση περνάει στο διαδίκτυο. Το ίδιο διαδίκτυο, το ίδιο ιστότοπο του TripAdvisor, οποιοδήποτε άλλο από τις χιλιάδες, μπαίνει ο Έλληνας όπως μπαίνει και ο Γερμανός και ο Αμερικανός. Οι τιμές πλέον είναι παντού οι ίδιες, διότι απλά είναι αναρτούνται στο διαδίκτυο και τις βλέπει ο καθένας και κλείνει ο καθένας. Άρα δεν υπάρχει πλέον αυτό το παλιό που όντως υπήρχε, ότι δηλαδή δίναμε στον κάθε πελάτη ανάλογα με την εθνικότητά του άλλη τιμή. Αυτό πλέον έχει τελειώσει λόγω του διαδικτύου. Επομένως δεν υπάρχει πλέον τέτοιο θέμα. Οι τιμές έχουν πέσει στα ξενοδοχεία, το έχετε δει στατιστικά από τους διάφορους ιστότοπους, πάνω από 20% την τελευταία διετία και λόγω της κρίσης. Και η αλήθεια είναι ότι η εσωτερική κατανάλωση είναι μια άλλη εικόνα, δεν είναι αυτή η εικόνα η αυξητική από το εξωτερικό. Έχει μειωθεί στο μισό η εσωτερική κατανάλωση από το 2008 μέχρι σήμερα. Κάναμε 3 δις τζίρο με τους Έλληνες επισκέπτες και φέτος θα κάνουμε 1,5 δις τζίρο με τους Έλληνες. Ωραία, κύριε Ανδρεάδη, διαβάλτε μια ανωτελεία. Να περάσω και στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Ευχαριστώ και εγώ. Εντυπωσιακή ανάκαμψη αναμένεται να παρουσιάσει φέτος το... Όχι, το είπαμε αυτό. Αύξηση 24,69% παρουσίασαν οι αναχωρήσεις αλλά και οι αφήξεις τουριστών στο λιμάνι του Πειραιά το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Βέβαια, Θάνο Λέκα, αυτά τα βγάζουν, τα λένε. Δεν ξέρουμε αν είναι και αλήθεια κιόλας. Δηλαδή θα δείξει μετά στο ταμείο τι έχει μπει. Ναι, σίγουρα. Παίζει ρόλο και αυτό που ρώτησα τον κύριο Ανδρεάδη και εκτίμησε ότι μάλλον πάμε θετικά. Η ποιότητα του τουρίστα που έρχεται. Γιατί τι να το κάνουμε αν έχουμε και 30 εκατομμύρια τουρίστες, αλλά είναι 30 εκατομμύρια που έρχονται από οποιαδήποτε χώρα με 5 ευρώ του κόσμου. Ναι, με ένα πακέτο το οποίο έχουν πληρώσει στο ταξιδιωτικό πρακτορείο. Και με μία ψάθα δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι
και ποσοτικά και ποιοτικά να υπάρξει βελτίωση. Λοιπόν, και φαίνεται ότι πάμε προς αυτό. Για να δούμε. Πάμε να δούμε το δεύτερο βίντεο και με τις αφήξεις και τις αναχωρήσεις από το λιμάνι του Πειραιά και τι λέει ο κύριος Ανομερίτση και ο πρόεδρος και διευθύντας σύμβουλος της ΟΛΠΑ ΑΕ και επιστρέφουμε. 4,69% παρουσίασαν οι αναχωρήσεις αλλά και οι αφήξεις τουριστών στο λιμάνι του Πειραιά κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012. Όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Λιμένος Πειραιός, Γιώργος Ανομερίτης, η φετινή χρονιά θα είναι για την κρουαζιέρα μια θετική χρονιά, όπως είχαμε προβλέψει. Ήδη τα πρώτα στοιχεία της χειμερινής μάλιστα περίοδου δείχνουν ότι στους επιβάτες home porting σημειώνεται αύξηση 22,5% και στους επιβάτες transit αύξηση 24,94%. Μαζί με τις νέες υποδομές εξυπηρέτησης επιβατών, την εφαρμογή κανόνων ISO ποιότητας, του ISPS ασφάλειας και της αισθητικής αναβάθμισης των χώρων κρουαζιέρας, το λιμάνι του Πειραιά μετατρέπεται σταδιακά στο πιο σύγχρονο λιμάνι εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων της Ανατολικής Μεσογείου. Την εκτίμηση παραγόντων της τουριστικής αγοράς και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης προς την Ελλάδα για το 2013, η οποία μπορεί να φτάσει ακόμα και το 20%, έκανε ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Πάνος Λιβαδάς. Αισιόδοξα μηνύματα για αύξηση τουριστικής κίνησης από τη Ρωσία προς την Ελλάδα μεταδόθηκαν στη διάρκεια του 7ου ετήσιου Greek Forum που διοργάνωσε στην Κερκύρα ο ρωσικός tour operator Labyrinth. Η εμπορική διευθύντριά του, Τατιάνα Ζότοβα, εξέφρασε την εμπιστοσύνη της στην Ελλάδα και στην προοπτική περαιτέρω σημαντικής αύξησης του αριθμού των Ρώσων τουριστών, οι οποίοι συνολικά θα ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο, ενώ ανέφερε ότι για το 2013 ο Λαμπύριν θα μετακινήσει προς την Ελλάδα 200.000 και πλέον τουρίστες. Ο Λαμπύριν είναι από τους μεγαλύτερους tour operators στη Ρωσία και τα τελευταία δύο χρόνια τροφοδότησε τον ελληνικό τουρισμό με 155.000 τουρίστες το 2012 και 106.000 τουρίστες το 2011. Λοιπόν, αισιόδοξα τα μηνύματα για τον τουρισμό, αισιόδοξες ειδήσεις πέραν της αρνητικότητας που υπήρχε πριν από λίγο. Παντζουράτης Βασίλης, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, πρώην πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών, πρώην Γενικός Διευθυντής του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Είχαμε μιλήσει αρκετές φορές στο παρελθόν. Κύριε Παντζουράτη, χαίρετε. Καλησπέρα. Χαίρετε, κύριε Μαζάνη, και σε εσάς. Καταρχάς, βλέπουμε τα μηνύματα, είναι αισιόδοξα για τον τουρισμό. Όμως, κατά τη διάρκεια του βίντεο που βλέπατε, του βίντεο, ο Θάνος Ολέκας με ρώτησε. Αν θες, ρώτησε τον κύριο Παντζουράτη, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να σας κάνω το εξής ερώτημα. Ένα θέμα το οποίο έχει τεθεί πολλάκις και στην πολιτική ηγεσία και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Που έχει να κάνει με τον ΦΠΑ και άλλους φόρους, αλλά κυρίως το ΦΠΑ. Και πώς. Στην εστίαση. Στην εστίαση, ναι. Και πώς αυτό επηρεάζει την κατανάλωση και την άφιξη των τουριστών στην Ελλάδα. Δηλαδή, αποτελεί πράγματι, τροχοπέδι ο ΦΠΑ για την αύξηση περαιτέρω των αφήξεων στον τουρισμό και τι γίνεται στις άλλες ανταγωνιστικές προς εμάς τουριστικά χώρες, δηλαδή Τουρκία, Ισπανία, Πορτογαλία, Κροατία, Κύπρο κτλ. Μάλιστα. Πολύ σωστά το βάλατε. Θα πρέπει να σας πω ότι το τουριστικό πακέτο είναι πολύ ευαίσθητο ως προς την τιμή του. Όσο λοιπόν επηρεάζεται περισσότερο από το φόρο, τόσο πιο ευαίσθητο γίνεται, άρα λιγότερο ανταγωνιστικό το προϊόν το οποίο παράγουμε. Εάν κοιτάξουμε οι άλλες χώρες, όπως είναι η Ισπανία, Πορτογαλία κλπ, έχουν πολύ χαμηλότερο ΦΠΑ από αυτόν που έχουμε εμείς. Άρα αυτό και μόνο μας βάζει σε μια μειονεκτική θέση απέναντι στις ανταγωνίστριες χώρες. Τώρα, όσον αφορά το θέμα των εσόδων, εγώ συμμερίζομαι ότι την πρώτη περίοδο, ίσως και τη δεύτερη αν θέλετε, τουριστική,
πιθανό να έχουμε μια απώλεια των φορολογικών εσόδων από τη μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Μακροπρόθεσμα όμως, μέσω μακροπρόθεσμα, αυτά τα χρήματα που θα χάσουμε την πρώτη ή τη δεύτερη χρονιά θα τα πάρουμε πολλαπλάσια, διότι αυτή η κίνηση θα μειώσει την τιμή του πακέτου, άρα θα γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί, άρα θα έρθουν περισσότεροι τουρίστες σε εμάς, άρα από αυτούς θα πάρουμε αυτά που χάσαμε και θα τα πάρουμε για μεγαλύτερη χρονική περίοδο και όχι για 1-2 χρόνια που θα κρατήσει ή όποια μείωση σημειωθεί. Καλά, θα το δούμε αυτό, κύριε Πατζουράτη, γιατί και πέρσι τα νούμερα στην αρχή λέγαμε πάλι για 17 εκατομμύρια, είχαμε λιγότερους, τα νούμερα δεν πήγαν έτσι όπως θέλουμε. Βέβαια, φαίνεται φέτος να υπάρχει μια διαφορά και σημαντική, ειδικά ως προς την προβολή της χώρας στο εξωτερικό και αυτό που είπε πριν και ο Θάνος Ολέκας, ο οποίος είναι συνεργάτης εκπομπής αυτής και πρέπει να το λέμε αυτό. Είπε πριν κάτι πολύ σημαντικό, ότι φέτος η προβολή της χώρας στο εξωτερικό είναι διαφορετική. Με την εξής έννοια, δηλαδή θυμάστε κύριε Πατζουράτη που μιλούσαν για ανασφάλεια στους τουρίστες, δίνανε οδηγίες για την Ελλάδα, τους λέγανε ότι επικρατούν αναταραχές, μην πάτε στην Ελλάδα, τα θυμάστε αυτά? Και βέβαια τα θυμούμε. Έτσι. Και θα συμφωνούσα με τον πρόεδρο, τον κύριο Ανδρεάδη, όπως το έβαλε και μίλησε για κλίμα, μίλησε για ασφάλεια, μίλησε για ποιότητα, μίλησε για τιμή. Έτσι. Όλα αυτά αποτελούν, όπως λένε στα μαθηματικά, την αναγκαία συνθήκη. Δηλαδή, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ασφάλεια, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ηρεμία στον τουρίστα. Από εκεί και πέρα, αυτό δεν το συζητάμε. Το θεωρούμε δεδομένο για μια χώρα. Από εκεί και πέρα, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες? Έτσι. Ακούστε. Η ικανή λοιπόν συνθήκη. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να σας πω, να κάνω μια διευκρίνηση σε αυτό που είπε και ο συνάδελφός σας. Έτσι. Το πώς θα ξοδέψουν, τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, ποια επίπεδο εισοδήματος άνθρωποι θα έρθουν. Εδώ θα ήθελα να πω ότι αν θέλουμε να είμαστε πιο σωστοί, δεν θα πρέπει μόνο να γαντζωνόμεθα επάνω στον αριθμό των αφίξεων. Εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο είναι ο αριθμός των διανυκτερεύσεων, δηλαδή πόσες ημέρες θα μείνουν εδώ και τι θα ξοδέψει ο κάθε τουρίστας. Δηλαδή το ταμείο που κάνουμε φεύγοντας από εδώ ο τουρίστας. Δηλαδή δεν μας αρκεί μόνο ότι θα αυξηθούν οι αφίξεις. Είναι ένα θετικό σημείο. Αλλά αυτό που μόνο του μας δίνει μικρή πληροφόρηση και ικανοποίηση. Θα θέλαμε λοιπόν να μείνουν περισσότερο, να ξοδέψουν περισσότερο. Έτσι. Εδώ επίσης θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Συμφωνώ με τον κύριο Ανδρεάδη για τις υποδομές όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα. Πιστεύω ότι ο δημόσιος τομέας είναι εκείνος που πρέπει να ενεργοποιηθεί περισσότερο. Δεν άκουσα να αναφερθούμε σε αυτή την εταιρεία marketing που έφτιαξε ο ΣΕΤΕ μέσα στα πλαίσια προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ευστοχή κίνηση και αν διατηρηθεί και αν ενεργοποιηθεί σωστά, τα αποτελέσματα θα τα δούμε πολύ σύντομα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στο βίντεο για τους Κινέζους και να κλείσουμε την εκπομπή, να σου πω ότι φέτος περιμένουν 200.000 αφίξ Κινέζων τουριστών, ενώ πέρσι περίπου ήταν 100.000. Πήγε και ο Σαμαράς στην Κίνα. Να ολοκληρώσω. Το τουριστικό προϊόν. Πήγε και η κυρία Κεφαλογιάννη, η οποία, αν μη τι άλλο, είναι μια ευχάριστη παρουσία προς τους Κινέζους. Άκουσε τώρα κάτι. Έβλεπα χθες στο Facebook σχόλια και γράφανε κάπου ότι ο Σαμαράς πήγε στην Κίνα για να κάνει τον πρωθυπουργό, ενώ όταν είναι στην Ελλάδα κάνει τον Κινέζο. Κάτι τελευταίο από σένα για να περάσουμε στο βίντεο και να κλείσουμε. Νομίζω ότι ο τουρισμός και τα στοιχεία το δείχνουν αυτό, αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πυλώνα της οικονομίας και πρέπει να στηριχτεί, πρέπει να εισακουστούν οι κατευθύνσεις τις οποίες δίνουν οι επαγγελματίες του κλάδου προς την πολιτική ηγεσία και να μην δούμε τόσο βραχυπρόθεσμα, γιατί πράγματι όντως σε ενδεχόμενη μείωση των φόρων 1, 2 ή και 3 χρόνια μπορεί να είναι μειωμένα τα έσοδα. Βέβαια, αυτή τη στιγμή δυστυχώς η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να έχει μειωμένα έσοδα, αλλά να δούμε μακροπρόθεσμα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, δηλαδή σε βάθος δεκαετίας. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ. Άλλωστε είσαι μόνιμος συνεργάτης. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ αυτά για σήμερα. Ακολουθεί το βίντεο με τις προοπτικές ενίσχυσης των τουριστικών ροών από την Κίνα προς την Ελλάδα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σας αποχαιρετώ με αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Γεια χαρά. Καλώς.
Σημαντικές διαγράφονται οι προοπτικές ενίσχυσης των τουριστικών ροών από την Κίνα στην Ελλάδα, με το Υπουργείο Τουρισμού να στοχεύει στον διπλασιασμό του τουριστικού ρεύματος από τη χώρα του Δράκου. Την ίδια στιγμή, το Ελληνοκινέζικο Επιμελητήριο έχει θέσει ως στόχο για εφέτος τις 200.000 αφίξεις Κινέζων τουριστών έναντι των περίπου 100.000 πέρσι. Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, είναι η απευθείας αεροπορική σύνδεση Πεκίνου-Αθήνα. Μάλιστα, στο παρελθόν, η Air China δρομολόγησε πτήση Πεκίνου-Αθήνας με ενδιάμεσο σταθμό το Ντουμπάι, αλλά το εν λόγω εγχείρημα δεν προχώρησε. Για την ανατροπή της παρούσας εικόνας, η καθιέρωση κοινών τουριστικών προγραμμάτων με όμορες χώρες όπως η Τουρκία και η Ιταλία εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην κάθοδο των Κινέζων προς την Ευρώπη και την Ελλάδα κατ' επέκταση, όπως τονίζουν μεταξύ άλλων οι Έλληνες ταξιδιωτικοί πράκτορες. Η κινέζικη αγορά είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένη με την Ελλάδα, χάρη και στο γεγονός ότι στα κινέζικα σχολεία οι μαθητές διδάσκονται για τη χώρα μας, αφού στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η αρχαία ελληνική ιστορία. Θαυμάζουν την Ελλάδα και τον πολιτισμό της, ενώ για τους περισσότερους ένα ταξίδι στη χώρα μας και ένα τσάι στο Μουσείο της Ακρόπολης είναι ταξίδι ζωής. Ωστόσο, παρά τις κινήσεις που έχουν γίνει, η Ελλάδα εξακολουθεί να υποδέχεται ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό από τα περίπου 100 εκατομμύρια Κινέζων που εκδράμουν κάθε χρόνο από τη χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η Κίνα πέρασε πέρσι στην κορυφή της λίστας των χωρών, οι πολίτες των οποίων ξεδοεύουν τα περισσότερα χρήματα όταν ταξιδεύουν εκτός των τυχών, καθώς οι δαπάνες των Κινέζων τουριστών άγγιξαν τα 102 δισεκατομμύρια δολάρια, περίπου 75,5 δις ευρώ. Σε ό,τι αφορά την ταξιδιωτική δαπάνη των Κινέζων, αυτή ανέρχεται στα 805 ευρώ, έναντι 640 ευρώ που είναι ο μέσος όρος στην Ελλάδα. Στην κορυφή της ζήτησης εξερχομένων ταξιδιών από τους Κινέζους βρίσκονται τα ταξίδια αναψυχής με τις μήνες Μάιο, Οκτώβριο και Δεκέμβριο να αποτελούν τις περιόδους αιχμής.